Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Κατευθείαν Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, αμέσως αλλαγή πραγμάτων, μικρόφωνα καινούργια, ιστορίες, πράγματα. Δεν μένουμε έτσι στάσιμοι, Κωνσταντίνε μου. Στάσιμοι μείνατε. Γιατί ρε αγόρι μου, μείνατε παλέ, μα βάζεις και εμένα μέσα. Ίδιο πράγμα. Γιατί δεν βλέπεις εδώ αλλαγή, όφωνο, δεν σε έχουν βάλει εδώ ένα. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, Νεφάνα. Στραβά είναι, έτσι κι αλλιώς βαλμένο. Βαλμένο και στραβά είναι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Rap and cool και καζαμπάκα σαν πλήκτρα μέχρι και. Έτσι με βολεύει τώρα. Ωραίο είναι όμως αυτό, έτσι πως κρέμεται από ψηλά, σ' αρέσει, πως κρέμεται. Τσαμπί από στα φίλη, ναι. Τσαμπί από στα φίλη, ναι. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι και τις 10. Κωνσταντίνος, Κουλ, Καζαμπάκας, με πολύ ενημέρωση, με πολύ κουσκούς στους ίδιους βουλευτάδες. Κωνσταντίνε, να ξεκινήσουμε λίγο. Δεν ασχολούμαι καθόλου, με τα πολιτικά, γιατί πιστεύω. Εσύ, ότι... ρε χώρα μου, που δεν ασχολείσαι, γιατί. Δεν ασχολούμαι. Τίποτα, νη σκοκό. Τι να κάνω, τους βουλευτάδες, τους αυτούς, τώρα κάτι υπουργοί, κάτι έναν έβαλαν από εδώ πάνω, αυτόν του Ηρακλή, τον Καράγουλου. Μόνο αφού εδώ πήρα στη Αθηναίο, στο Υπουργείο Μακεδονία Τράκη. Μόνο αυτό, του άλλου όλου του ξύλου από κάτω. Λέει πήρε εκδίκηση για τον Καραμαλή, γιατί τον είχαν συναπόξω. Κάτι τέτοια λένε οι μοιημένοι στα πολιτικά. Τι έτσι, λένε δηλαδή, ότι. Ότι δεν έβαλε κανένα από εδώ πάνω έτσι πολλού πολλού Θεσσαλονίκη. Ποιο να βάλει, για πες μου. Δεν ξέρω ποιο. Ποιο είχε να βάλει, ρε κουλιά. Δεν βγήκαν εδώ πέρα από Θεσσαλονίκη. Ναι, πες ονόματα, ονόματα. Δεν βγήκε από εδώ, ξέρω εγώ. Πες ο Ναρισί, Καλαφάτη. Αυτή η Καλαφάτη θα πάει το πρωί στη Βουλή. Θα αρχίσει να ανοίγει το στόμα να χασμουριέται. Ναι. Θα ανιστάξουν 30. Ο άλλος εδώ που ήταν παλιά τη TV100 και ήταν πρώτος. Ποιος, ονόματα. Ο Μελαχρινός που λες ότι δεν βάφει τα μαλλιά του. Ο Γιουλέκας. Γιουλέκας που σάρωσε κιόλας. Ο Γιουλέκας άμα τρέξει μόνος του. Τι να κάνουμε, δεν είναι να τρέξει ο πολιτικός. Θα βγει δεύτερος. Άλλος παρακάτω. Άμα γιατί... τρέξει ο Γιουλέκας 100 μέτρα, βγει δεύτερος. Άρα οι άλλοι κάτω ή από κάτω τρέχουν τον πολύ. Τον ορφανό τον πετάξε έξω με τις πρόσκες, γιατί αυτό και τα λοιπά. Τη Ράπτη δεν την έβαλε και αυτήν που θέλει. Η Ράπτη όσο ήταν 30, 32 χρόνων ωραία. Φτουρούσε. Φτουρούσε. Τώρα σε 45 ναι. Έχει άλλες γκόμενες πιο μικρές θα πούμε. Αλλά... παρακάτω, άλλο πιο θες. Άσο τώρα 24. Θα μου τους βγάλεις όλους κατευθείαν χωρίς πολλά πολλά σκάτους. Εμένα τώρα να βάλουν υπουργό, ποιο να βγάλουν υπουργό, ποιον. Κάτσε σου λέω ρε φίλε. Να βάλουν Καλαφάτη. Η από κάτω είναι καλύτερη δηλαδή. Ο Καλαφάτης, τι Καλαφάτης, πήγε εκεί στη Σπάρτα 01. Πήρε την
Και μάτσε, θα πούμε μέχρι εκεί. Ο Καλαφάτης θα κάνει εγώ αυτά. Εγώ το πήρα. Πού τα άμαθες αυτά. Πάμε παρακάτω. Ρε, ρε, τι βιρτουόζο εσύ. Τελείωνε τώρα. Πού τα άμαθες εσύ αυτά. Τελείωνε. Πήρε εσύ Σπαρτά. Για καλημέρα μου, Χαλή. Καλημέρα σου, Βαρδάκη. Τα κλάματα πρώτη μέρα και άρχισε ο Βαρδάκης να κλαίει. Ο Μπούζα. Έχει τα σάλια εδώ πέρα. Δεν βάλανε δικού μα υπουργού. Θέλετε να αλυσφαιρίσει, ε. Να κάνει υπουργό, δεν κάνει καμιά δουλειά. Πα. Πάω να πάει καλά, η οικογένειά μας να είναι καλά. Αυτό, να περνάμε όμορφα εμείς. Πώς θα πάει πάω καλά με αυτά τα χαφ που έχει. Όπα, να τα πάλι, να τις ξεκίνησε. Ο Πάοκ να πάει καλά. Πατάμε το play και ξεκινάμε. Το λοιπόν, Μπέρκ, τον πήρατε ή πήγε στην Τουρκία ο Μπέρκ. Πάει στην ο Μπέρκ δεν έχει πάει Τουρκία, δεν αλλά θα δούμε λίγο αργότερα γιατί ναι. Υπάρχει θεματάκι με Μπέρκ, ειδικά από την Αθήνα. Οι Αθηναίοι σας δίνουν το ρεπορτάζ, για όχι, δεν ξέρω. Απλά από την Αθήνα λένε ότι είναι ο Πάοκ τα δίνει τα ρέσα του, θα το δούμε λίγο αργότερα. Αλλά μια που τα χαφ πήγε ο Γιώργος απάνω στην Ολλανδία, πού είναι τα χαφ. Κάτσε με βιάζει ένα αγόρι. Θες και υπουργό από τη Θεσσαλονίκη. Τι ώρα σηκώθηκε σήμερα, αγόρι μου. Έξι παρά. Σε κατάλαβα ότι έχει ήδη 2 ώρες προεργασία τώρα. Δεν ήρθε φρέσκο νοπό. Έχει κανένα 2 ώρες που είσαι τζίτα. Μόνο μου ξύπνησε. Ξύπνησε μόνο. Ούτε ξυπνητήρ ούτε τίποτα. Μόνο μου ξύπνησε. Το καλοκαίρι δεν σε κάνει ρε φίλε. Πήγα πλακώδικα στι μπουνιέ εχθέ το βράδυ στο γυμναστήριο. Έφαγε μετά. Όχι, δεν τρώω. Δεν έφαγα μετά. Λοιπόν, πήγα στην παρέα. Έχει αργήσει ο ΠΑΟΚ για το χαφ. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορεί να την αλλάξει κανεί. Είναι ξεκάθαρο αυτό έτσι. Τι χαφ θα φέρει τώρα. Εξάρι που να δαγκώνει. Αυτό, να δέρνει, να δέρνει, να δαγκώνει. Τι κουσούρι θα έχει αυτό. Γιατί πρέπει να κουσούρι. Κουσούρι. Και ο άλλο δεν ξέρουμε αν έχει κουσούρι. Φίλοι. Όσο περνάει ο καιρό, κουσούρι θα βρει. Θα βρει κουσούρι. Κουσούρι. Ναι, θα βρει κουσούρι. Λοιπόν, έτσι. Έχει αργήσει ήδη. Δεν το συζητάμε έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Περιμένει το Βέρμπλουμ. Γιατί ρε. Ο Βέρμπλουμ, φίλε, άσο να το βέρνει. Εγώ δεν τον υπολογίζω το Βέρμπλουμ. Α, δεν τον υπολογίζω. Όχι, όχι. Αν δεν το δώσω χορτάρι να παίζει και να παίζει νορμάλ, όχι σαν πισίνα. Αν σε καμιά πισίνα στο χορτάρι, εκεί μπορεί να τον δει, θα πίνει κανένα μοχίτο. Όχι, το χορτάρι δεν πρόκειται να παίζει. Ακούω Πετρωτό και μου λέει εντάξει το παλεύω όσο δεν μπορεί. Λέει τρυπείς παπούτσια, κάνει σπριντ, τσατίζει όταν δεν μπορεί να κάνει ασκήσεις. Τι να κάνει. Είναι μεγάλο το θέμα τον Αχίλιο φίλε, να ξέρεις. Μπορεί και να μην παίξει και ποτέ. Βράζει τον Αχίλιο. Τον έξαργο. Το ψοφίμι τώρα τον Αχίλιο. Λοιπόν. Απαράβατη εντολή Φερέρα, άντε ξεκίνησε μετά να του πάω όπου ο Πάοκ τα τρέχει τα διαρκές μια χαρά πάντως. Έτσι ήθελα να το σχολιάσουμε γιατί σε αντίθεση με τον Άρη. Ολυμπιακού δεν τα φτάσει. Τι ούτε θα φτάσει, 19.000. Πόσα έκανε ο Ολυμπιακός. 19. Έκλεισε. Δεν ξέρω τώρα, αυτοί θα συνεχίσουν λογικά κι άλλο. Εδώ πέρσι μέχρι το Σεπτέμβριο κάνα για να περάσει τον Πάοκ κάποια στιγμή. Το συνέχισε. Κάντε κι εσείς κάτι να περάσετε. Θα δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Εμείς ακόμα μέχρι 18-19 περιμένουμε τους παλιούς να ανανεώσουν. Μετά... Ανανεώσαν οι παλιοί. Δεν έχουμε ακόμα 10 μέρες εσύ. Δεν ανανεώσαν οι παλιοί. Δεν κάνουν sold out οι παλιοί. 8.500, 8.600. Κάθε μέρα πάνε 700-800. Είναι καλή η ροή. Βέβαια, καλή ροή. Μετά τον Ολυμπιακό είναι η καλύτερη. Ναι, είναι η ροή μια χαρά. Είναι... 700-600-800. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σωματείο στην Ελλάδα. Σε κόσμο, σε κόσμο, ναι. Σε κόσμο, ναι, γιατί σε ομάδα είναι το πρώτο, σε ποιότητα. Διαφωνείς? Για πέρσι μιλάς. Ναι, για πέρσι. Για πέρσι, για πέρσι ναι. Τώρα δούμε φέτος, δεν τους έχουμε δει. Α, είδα λίγο Ολυμπιακό χθες, μέκραζε ο κιλός μου. Λέει τι βλέπεις, Λέω θέλω να δω λίγο πώς παίζει ο Ολυμπιακός. Δεν ήταν καλός. Μα καλύτερος ήταν από τη Δυναμό Κιέβου. Ήταν καλύτερος από τη Δυναμό Κιέβου συνολικά στο παιχνίδι. Με αλχημίες βέβαια πάντοτε ο φίλος μας ο Σίλβα. Φορτούνης δεν τράβηξε λέει. Ο Φορτούνης δεν ήταν καλός, αλλά τράβηξε. Πίσω τα μαυράκια θα κουτουλάνε. Κάνανε ένα αστείο πέναντι του άλλου, το έκανε ο Μπα. Εντάξει, είναι ο και. Ο Βαρέλα δεν θα πάθει θλάση φέτος. Γιατί ρε, έχετε φαγωθήρι. Τι είναι αυτό, είχε καταραμένο από πού ήρθε αυτό τώρα. Από πίσω το production. Να, σηκώνει το χέρι άλλο. Άλλο λέω εγώ τώρα. Ναι. Ο Βαρέλα θα βγάλει χρονιά σε πέρσι. Γιατί έχει φαγωθεί με τον Βαρέλα. Γιατί έχω φαγωθεί με τον Βαρέλα. Πέρσι ο Πάο και έπιασε το top, τον top, ο top. Όχι, στην ατομική απόδοση παικτών. Έπιασε το 100%. Ο Μάτος δεν ήταν. Περίμενε, περίμενε. Ο Μάτος έχει αρχίσει να. Ο Μάτος δεν ήταν. Βαραίνει να πούμε. Ο Βαρέλα με τον Κρέσπο και τον Βιερίνια σφωνούν. Ο Βαρέλα και ο Κρέσπο θα κάνουν ας πούμε το τόπο όπως κάναν πέρσι σε απόδοση. Γιατί να το κάνουν. Ο Βιερίνια θα κάνει το τόπο σε απόδοση. Δεν το ξέρουμε. Ο Βιερίνια γιατί είναι τραυματία. Ο Πασχαλάκης θα κάνει το τόπο σε απόδοση. Μόνο αυτό πιστεύω εγώ. Εντάξει, άντα είναι σαν του Ζένια του τώρα να το κάνει το τόπο. Τι άλλοι είναι. Ο Ελκαντουρί που το γυρίσατε πίσω Άρων τον Άρων να το βάλει το χτάρι. Χτύπησε πάλι. Τι παιδί και αυτό ρε φίλε. Δηλαδή μαζί με την αρρωγή δίπλα Καντουρί και αρρωγή μαζί πάνε ρε φίλε. Φοβερό. Έχει ένα κέντρο αποκατάσταση εδώ δίπλα. Πάρτε τα χάφ του πάω και εκεί πέρα, βάλτε του σε ακαρότσι. Όλου μαζί. Ναι, βάλτε εκεί πέρα. Αυτά τα χάφ από πέρσι, ρε μπαγάζα, τσέξ πάρει κάνια, σαχόφ, τώρα συνεχίζει με Καντουρί. Ο Καντουρί το βάλανε οχτάρι, πήγε καλά, λέει ένα μάτ, όντω πήγε καλά, πάλι χτύπησε, πάλι έξω. Μπορώ εγώ να περιμένω τώρα από τον Καντουρί να μου βγάλει χρονιά. Ένα είναι ο Βέρμπλουμ έχει τον Αχίλιο τέλο. Πάει ο Χίλιο. Ο άλλο έχει χτύπησε, έμεινε έξω. Ναι. Του άλλου δυο του πουλήσατε, σηκώθηκαν, φύγανε. Έχω το κάτσε. Το Μελιόπουλο τον έδιωξε. Έχουμε το Μελιόπουλο τον έδιωξε. Πάει, γεια σας. Άμα τρέξει με Μπολντόκ ετοιμοθάνατο θα περάσει τον Μπολντόκ το ετοιμοθάνατο. Τον Μπολντόκ ναι, 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 θα τον κάνει σκόνη.
Τι να είμαι αλλά, επειδή βρήκατε δημόσια σχέση εκεί με την Ξάνθη, μαζέψατε τη σαβούρα άλλο. Γιατί ο Ζήφκοβιτς δεν σα άρεσε από την Ξάνθη. Ποιο, ο Ζήφκοβιτς. Ναι. Και το Μελιόπουλο αυτό τον ήθελε ο Λουτσέσκου. Τι να κάνουμε τώρα. Τον ήθελε ο Λουτσέσκου. Τον ήθελε. Κάτι είχε δει, κάτι ήξερε. Ήρθε τώρα ο άλλο. Του λέει είναι, ένα, είναι μισό level πίσω από όλου. Τι θα πάθει ο Λουτσέσκου εκεί που πήγε στην Αραβιά. Τι θα πάθει. Θα το κυνηγάνουμε τι μαντήλε οι Άραβε. Στο λέω εγώ να αρχίσει πάλι τα balance. Τα compact, τα έτσι. Δεν έχει. Και να αρχίσει αρχιλά να πάρει κανένα Champions League Ασία. Δεν έχει. Ναι, αλλά έχει τρομερό υλικό εκεί. Άστονα. Και θέλει να πάρει και τον φίλο τον Ολιβέρα. Που σου είπα από χθε. Τα λέω, να τα γράφω σήμερα. Τι με είπε. Ότι τον θέλει ο Λουτσέσκου. Ρε, ευρωπαϊκή ομάδα τον θέλει. Α τον Λουτσέσκου. Ο Πάοκ. Ο Πάοκ. Πώ πρωτάει. Άλλη ομάδα τον Ολιβέρα τον θέλει. Φτάνει δύο ομάδε. Πώ αν το θέλει. Ποιε είναι οι δύο. Ο Πάοκ και η Αλχιλάλ. Η Αλχιλάλ. Ναι. Η Αλχιλάλ δηλαδή είναι... τον Φορτούνι ναι. Που μαζάλισαν ή τον Κούτρι μαζάλισαν παιχτάρε. Ποιο τον ήθελε. Κανένα. Δεν κοροϊδεύαμε για τον Φορτούνι και τον Κούτρι. Ναι, αλλά δεν είχα καμία πρόταση. Γιατί εσύ Ολιβέρια έχει. Έχει. Ποιαν. Από τον Πάοκ και την Αλχιλάλ. Άντε ρε φύγε από εδώ πέρα πρωί πρέπει να μα τρελάνει. Λοιπόν. Σαχλαμάρα. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Γιανούλη έκανε δηλώσει χθε. Πέλκα έκανε δηλώσει χθε. Τι είπε ο Γιανούλη χθε που έκανε δηλώσει. Η αποχώρηση του Λουτσέσκου ήταν σοκ. Ναι. Αλλά ευτυχώς ήρθε νέος προπονητής έγκαιρα γρήγορα. Το είπε ο Γιανούλης. Ο Γιανούλης. Άμα το βάλω κάτω από τον πάγκο 40 κιλά θα πάρει 5 φορές. Θα τα πάρει τα 40 θα κιλά. Μην τα δικήσω πάλι. Ο Πέλκας τι δήλωσε. Ο Πέλκας και αυτός μίλησε για τα ανακλασικά και ότι είμαστε όμως Πάοκλοι. Είμαστε Πάοκλοι, έτσι έχουμε μάθει να. Έτσι είπε ο Πέλκας. Ναι, είμαστε την πίκρα του για το συμβόλαιο που δεν του είπαν να κάνει το έτσι. Την έβγαλε ο Πέλκας ή τι κάνει. Ρωτήθηκε. Στους φίλους, τι ρωτήθηκε. Ρωτήθηκε και τι απάντησε να πούμε. Και είπε, εγώ λέει, κοιτάζω τη δουλειά μου. Ναι. Προπόνηση, παιχνίδι που και πέρα η διοίκηση λέει ξέρει. Δεν έχω ούτε στον άλλο να φύγω ούτε τίποτα. Αυτά τα είχα πει πριν μια εβδομάδα. Άσχε τον Πέλκα τώρα. Πέλκα ναι. Αλλού, Βαρέλα, αλλού πάμε παρακάτω. Άλλο. Δεν σ' άρεσε ο Πέλκα στο 4-4-2 από πίσω. 4-4-2 δεύτερο φόρ. Ναι, σ' αρέσει. Γιατί πέρσι τι έπαιζε, άλλο. Τι έπαιζε. Πέρσι δεν είναι, στο τέλο λίγο. Τι, τον έβαζε και γυρνούσε πίσω. Ναι, στο δηλαδή, αν παίξει τώρα 4-4-2, τι αβάλει. Ναι. Τι αν τον βάλει, γυρνάει πίσω. Θα γυρνάει. Να μα τρελάτε τώρα, αλλάξατε τα σχέδια και ιστορίε. Ροντρίγκο Σουάρε είναι μεταγραφή που ήρθε από την Πορτογαλία πριν έρθει ο Φεραίρα. Αλλά ο Φεραίρα δείχνει ότι τον γουστάρει πολύ τον Πορτογάλο. Ναι. Τον έχει βάλει στα αριστερά που λέγαμε χθε. Πότε έπαιξε αριστερά αυτό. Τώρα στον Πάοκ. Τώρα στον Πάοκ. Ναι. Δοκιμές κάνετε. Ο Βιρίνια. Ναι, δοκιμές κάνουμε. Ναι. Όπως το είπες. Ο Βιρίνια πότε είχε παίξει. Αριστερό μπακ. Κάθε φορά τη Αγία Πασχαλιά θα είναι. Τη Αγία Πασχαλιά. Πώ θα γίνει. Κάθε φορά το ίδιο θα βγαίνει να πούμε. Ναι, ναι. Από το καπέλο θα βγαίνει ναι, ο λαγός ναι, να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά ναι, θα βγαίνει. Ο μάγος ξέρει πολλά κολπάκια. Αλλά τι λέει. Άλλα θέματα. Για πρώτη φορά σήμερα φιλικό με Τσβόλε. 8 η ώρα. Ποιο θα το δούμε. Πάοκ τη βίρε. Α ξέρει που θα ψάχνω να βρούμε τα κουμπιά το Πάοκ. Γιατί ρε αγόρα, αφού έχει γίνει τις τεχνολογίες και τις επιστήμης. 8 η ώρα. 7.30 έχω προπόνηση. 7.30 ώρα. Δες το σε με πεις αύριο τι είδες. Αύριο έχουμε. Θα δω στιγμιότυπα εγώ μετά. Συγγνώμη. Μορφάς και τέτοια. Ναι. Σήμερα λοιπόν έχει Πάοκ Τσβόλε και την Παρασκευή ο Πάοκ παίζει με την Ουνιβερσιτέα Κλουζ που γιορτάζει τα 100 χρόνια στη Ρουμανία και μετά έρχεται εδώ. Συγκινήθηκα τώρα στη Ρουμανία. Γιατί ρε φίλε, δεν θες να το δεις. Να δω. Τι να δω. Φιλικό στην Ουνιβερσιτέλεια. Ο δεύτερος που αποχωρεί είναι ο Μαρκόφσκι που ετοιμάζει να το στείλει πίσω. Ποιος είναι ο Μαρκόφσκι. Ένα πιτσιρίκος φορ εκεί. Φορ. 19 χρόνια. Βρήκατε το για Κουμπόγλου, πώς το λένε αυτό το όνομα. Το Γαϊτανίδη. Το Γαϊτανίδη. Σ' άρεσε αυτό ο Γαϊτανίδη. Σαν εξτρέμ. Ο γρήγορος. Πόσα εξτρέμ έχει ο Πάοκ και το Γαϊτανίδη. Έχει πολλά. Έχει πολλά. Πολλά δεν έχει. Πάντως ο Γαϊτανίδης λέει εδώ πέρα έχει τρομερά τρεξίματα και φοβερό θράσος λέει ο Πετρωτός από το ρεπορτάζ που μας στέλνει. Καλά τα λέει ο Πετρωτός, ναι. Αλλά 6-7 εξτρέμ μαζεύτηκαν πολύ. Πολύ μαζεύτηκαν. Θα τους δούμε λίγο ποιοι είναι. Για δες. Λιμνιός. Λιμνιός. Μπορεί να παίξει και μπακ αυτός άμα θες. Ο Λιμνιός μπορεί να παίξει και τόμπολα. Άλλο. Ναι. Παρακάτω. Λάμπρου. Ωραίος. Ερίκε. Πολύ καλός. Τον θέλουμε τον Ερίκε. Παρακάτω. Ναι. Τον Ερίκη το θέλει βασικό, το ξεκινά. Όχι βασικό. Παρακάτω, άλλο. Βασικό. Εντάξει, ο καθένα για ένα ρόλο, ρε Κωνσταντίνο. Παρακάτω, λέγε. Παρακάτω, να πούμε. Ναι. Θα βάλουμε και τον πίσω βασίλειε μπάντε. Ή αν τον βάλουμε. Τι αν τον βάλουμε. 32 χρονών. 30-31. 31 χρονών. Ναι. Ένα χρόνο πιο μεγάλο από αυτή το κόρμι, βάλτε στην πάντα. Το με ποιον μπάκα από πίσω θα το βάλει στην πάντα. Με τον Ροντρίγκο Σουάρε. Μόνο με τον Βιερίνη μπορεί να την κάνει τη δουλειά αυτή το δίδυμο. Λέω εγώ τώρα. Εντάξει, ρε αγόρι μου. Εσύ πε ότι υπάρχει άλλο μπακ. Που θα βάλει πιο καλά τον Μπίσεσβαρ από τη γωνία της περιοχής και μέσα και θα πετάξει τον Μπέλκα δεύτερο σέντερ φορ. Αυτούς ξέρουμε, αυτούς εμπιστευόμαστε. Εντάξει, βάλ τον Ροντρίγκο. Είδαμε πέρσι. Βάλ τον Ροντρίγκο. Ναι, δεν έχω Βιερίνια τώρα, τι να κάνω, αφού είμαι δεμένα τα χέρια. Βιερίνια καλό Νοέμβριο. Θα πάρε το Μενιδιάτη να πει το φεγγάρι ποιο... πάνω θέμα. Α, το φεγγάρι. Άλλους ποιους έχουμε. Μόνο ο Βοσκόπουλος ξέρει να το πει να πούμε. Ποιον. Ρε παιδάκι μου είναι μερικοί τραγουδιστές. Ναι, ναι. Λέει το τραγούδι μόνο αυτός καλά. Ο Βιερίνια δηλαδή εκεί αριστερά. Ναι, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι τραγουδιστές που το κάνουν διασκευή ναι. Και το λένε και αυτοί πολύ καλά. Κάνεις έμετο. Έμετο. Πες μου ένα τραγούδι ρε Νίκο. Παφ Ντάντι.
Το I'll be missing you. Τι είπε Μπαμπτάτη. Μπαμπτάτη να πούμε. Βάλε το Μπαμπτάτη stick και το I'll be missing you. Ας τώρα ρε πρωί με 4 κιλά τσίμπρα τον άνθρωπο πριν. Ας την ίσκο να πούμε. 4 κιλά ο μπαγάσας. Ας τον άνθρωπο καλοκαιριάτικα. Το βάζουμε δύσκολα τώρα. Μπα είναι σε γρήγορη σκέψη. Άλλο λέγε γρήγορα. Έχει πολύ χρόνο. Τι δεν έχω χρόνο. Έχω μια χαρά και 25 μας. Άπλεση μας. Λοιπόν άλλον θες. Ακραίο έτσι. Λοιπόν, Καντουρί, τον βάζουμε στόχο, τον βάζουμε. Ο στόχο είναι ο παίκτης. Τον Καντουρί τον βάζουμε στα χάφη. Τον Καντουρί βάλτε στο κόρτο, μα το στείλω πάλι πίσω. Ναι. Έχεις και τον Νουάρντα, να ξέρεις. Τον. Έχεις και ένα θεματάκι, ένα προβληματάκι. Πρόβλημα είναι αυτό τώρα. Αφήστε τον κάτω στις πυραμίδες, αποκλείσκει κιόλας και έχει τον Ζαμπά. Ξάνθηκε να βρήκα μια Τουρκάλα να ησυχάσει, του βάλει μπάι. Καμιά μουσουλμάνα κάτω, αλλά έχεις και λέω Ζαμπά. Πολλούς έχεις. Πολλούς έχεις. Έχεις πολλούς. Έχεις πολλούς. Δεν Γαϊτανίδης, δεν ξέρω, εκτός αν παίξει δεύτερος φόρ κι αυτός. Στείλ' το στο Βόλο και στο φίλο σου τον Μπέο. Φίλος. Τι εχθρός. Φιλαρά, δεν έχω πρόβλημα. Μια χαρά. Ωραία την έχει φτιάξει την πόλη, τσιπουράδικα δυνατά. Ευπρόσδεκτοι είμαστε όλοι εμείς εκεί. Μια χαρά γιατί. Μια και αξίδες μια χαρά θα περάσουν. Τώρα να, με τον Ολυμπιακό μπορεί με τον Βαγγέλα να μην έχει πολύ καλή. Έλα παράρτημα, λέγε παρακάτω. Τι άλλο, τι παράρτημα. Τι παράρτημα. Παρακάτω. Δεν έχει τίποτα άλλο. Αυτά είναι τα θέματα του Πάκου. Είπαμε, ανέβηκε ο φίλο σου. Ο Γιώργης. Ανέβηκε. Ναι. Σκοτώθηκε στη δουλειά εδώ. Τι να κάνει. Πήγε πάνω να δουλέψει. Τι να κάνει, σου είπα. Το Γιώργη, όλοι όσοι τον κράζουν. Ναι. Θα θέλαν πάρα πολύ να είναι ο Γιώργος Σαββίδης, έτσι δεν είναι. Θα θέλεις να είσαι ο Γιώργος Σαββίδης. Δεν θα ήθελα με τον πάω κάθε μέρα να πάω ταξίδια, να βλέπω, να κάνω, να ράνω. Τι ψεύτης δεν θα είμαι. Ωραία ζωή θα θέλεις να έχεις. Ζωάρα, γιατί. Βέβαια. Βόλτες, ταξίδια με τον πάω από κοντά, να βλέπω την ομάδα μου. Θα παράγεις τίποτα στη ζωή σου, δε. Εντάξει, θα κάνω παιδιά. Παραγωγή, δεν είναι για αυτή. Μεγάλο κυφίνα είσαι. Που λένε. Δεν θα κάνει παιδιά. Κάτσε ρε φίλε. Πραγματικά σε τι φταίει ο Γιώργος Σαββίδης. Επειδή ο παπάς σου είναι πλούσιος, τι να κάνει, να ζει φτωχικά. Ρε τι με νοιάζει που είναι πλούσιος. Ναι. Χαφ θα φέρει. Χαφ, αυτό θέλουμε. Φορ θα φέρει. Αυτά θέλουμε. Άσε τώρα είναι πλούσιος. Άμα είναι πλούσιος, ναι. Να φέρει δύο χαφάρες και ένα φορ. Άργησαν. Βέβαια. Πρέπει να τα λέμε. Είναι λέει πλούσιος. Είπα εγώ φτωχό. Ναι. Αλλά λέω όλοι θα θέλουν να ζήσουν αυτό το όνειρο. Να είναι με την ομάδα του, να πάνε να τη βλέπουν παντού, να επεμβαίνουν, να ξέρουν τι μεταγραφέ. Άμα δεν παιδεύουμε ρε κουλιανέ. Θες πέδεμα, ρε. Γιατί θα πάρουμε να ταλαιπωρήσεις, ψυχούλα. Άμα δεν ταλαιπωρούμε. Δεν θες τώρα, αντί να σηκώνεις και να βλέπεις 30 μέτρα, 30 κιλά τσίμπλα από τον έναν. Ναι. Εδώ εγώ εντάξει δεν έχω τσίμπλα ακόμα. Ναι, ναι. Και να σηκώνεσαι σε μια πισινάρα, ναι. Να κάνεις μια βουτιά, να χαλαρώνεις. Να βλέπεις κανένα δυο κορδονούριδες. Να βλέπω τους κορδονούριδες. Να με βλέπουν για τα λεφτά μου, ναι. Να λένε τι ωραίο μουστάκι να λένε κι αυτός. Τι ωραίο μουστάκι, πάμε να το γλύψουμε. Να πάω πλακωθώ με κάνα στις μπουνιές και να θέλω τον μπράβο από δίπλα. Όχι, δεν θα χρειάζεσαι εγώ. Δεν θα προλαβαίνεις καν. Κορδονούρη. Κορδονούρη, θα πει τι ωραία τα λεφτά σου, έλα ξαπλώσει μαζί μου, τι ωραία. Εντάξει, έκανα. Θα σε λένε το μουστάκι σου, τι ωραίο μουστάκι, κύριε μου, κύριε Ραπ. Θα βλέπει αυτού να μην με χωνεύουν. Κύριε Ραπ. Να μην με χωνεύουν και να με γλύφουνε. Ναι, ναι. Τι ωραία, ωραία ζωή. Γιατί, ναι, στο χέρι σου να σε χωνεύουν και να σε γλύφουν. Να στο χέρι σου, άμα του συμπεριφέρεσαι μπρούκλικα. Πάλι να κοιμηθεί και σαν τον κόκκινο να ονειρευτεί ότι είσαι ο Σεϊκή του Απαϊσάν, να πούμε. Και μετά, άμα ξυπνήσει το πρωί, να λες λοιπόν, κατούρισε η Λορέντο Χαλή να πούμε τι θα γίνει τώρα. Λέγε άλλα, λέγε. Θες δηλαδή ταλαιπώρια τη ζωή σου, αυτό με λες. Άμα δεν ταλαιπωρηθώ, τι να ευχαριστηθώ τώρα. Κοίτα να δεις, δεν θέλει καλοκαίρι, θέλει ταλαιπώρια, θέλει φοβερά πετήρε. Σηκώ τα χέρια ψηλά, ρε γόρι μου. Πώς θα λειτουργήσω. Θα λειτουργήσει χαλαρά, όμορφα τα κτίρια. Δεν θα πεθάνω, θα βγάλω. Εντάξει, καλά, είσαι φτιαγμένο για πάνω από 5.000 στροφές. Δεν μπορώ. Δεν μπορεί στις 3. 3.000 στροφές καρκίνο θα βγάλω. 3.000 τίποτα. Ούτε 3. Θα αυτοάνωσο. Δηλαδή πε μου λίγο, θα πάμε για μπάνιο να δω λίγο πώ συμπεριφέρει στη θάλασσα, να δω λίγο. Δεν τα έχω τσεκάρει αυτό. Δηλαδή πα στη θάλασσα να χαλαρώσει, να. Πάλι βρίσκεις και κάνεις πράγματα. Θα τσακωθώ. Θα τσακωθείς, πρέπει να τσακωθείς, να ανεβάζεις λίγο στροφές. Ναι. Όποιον βρεις εκεί μπροστά. Θα πλακωθώ με δίρυ, θα δίνω καθαρή κίνηση. Φοβερά πράγματα, ναι. Δεν υπάρχουν αυτά. Εντάξει, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, αυτά είναι τα του ΠΑΟΚ. Δεν έχει, είπαμε. Εντάξει, τι θες να κάνει. Αυτά είναι ο ΠΑΟΚ, τελείωσε. Παίκτες δεν παίρνει, τελείωσε. Παίκτες δεν παίρνει. Τι άσε κάνει. Ανέβηκε πάνω ο Γιώργης. Ανέβηκε ο Γιώργης. Φιλικό έχουμε σήμερα. Άντε, καλά. Ναι, και άλλο φιλικό την Παρασκευή. Δηλώσει παιχτών. Φεύγουμε. Άντε, πάμε σε break για να επιστρέψουμε τον Άρη. Και άμα περιμέναμε από τον Γιώργη και τον παπά του και τον Μπάουκ, ναι. Θα τελεπωριόμαστε. Ναι, αλλά τις άλλες μέρες, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Έφυγε ο καλοκαίρι Λουτσέσκου. Είναι τώρα. Τα είδες όλα ωραία εσύ που έφυγε ο Λουτσέσκου, δεν πειράζει. Εγώ! Ήρθε το Λουτσεσκόσκυλο. Ήρθε ο Τσίπρας. Εγώ είμαι Λουτσεσκόσκυλο, ρε Σίλε. Πλάκα με κάνεις. Εδώ δεν ήρθαμε, τον αποθεώσαμε τον Λουτσέσκου πρώτη μέρα. Εσύ τον αποθέωσε. Εγώ τον αποθέωσα φυσικά. Αίτη τον Νταμπλ δεν θα με πάρει κανείς. Ούτε αυτός που ήρθε. Ούτε αυτός που ήρθε θα μου πάρει αίτη τον Νταμπλ. Ας μου το πάρει κανονικό τουλάχιστον. Τώρα με τη Νέα Δημοκρατία πάρεις double. Γιατί να μην πάρεις. Πάρ' το. Εντάξει, ο Ολυμπιακός τώρα πανηγύριζε θέση. Υπουργό Αθλητισμού είδες ποιο βάλανε. Είδα τον Αυγενάκη.
Μαυγενάκης, ξέρεις τι είναι. Φίλος της Μπακογιάννης είναι. Ναι. Φίλος και κουμπάρι, τι είναι, κάτι τέτοιο. Με το Μαρινάκι. Εντάξει, αυτά τα ξέρω. Με κυβέτος. Θα μπαίνει να βάζει γκολ ο Βγενάκης, αυτό θα κάνει. Ποιο θα μπαίνει. Θα βάζει μέσα. Τα λέω τώρα. Τι θα κάνει. Μην τον Οκτώβριο, θα είναι ο ελεκτής του Βάρα, α πούμε. Γιατί θα αρχίσω να δω τα μαντήλια του. Εδώ, αυτό εδώ. Ναι, ναι. Βάλτε ένα αυτό, πώς το λέμε, που κρεμάνε τα παλτά. Τα παλτά, να βάλουμε κρεμάμε μαντήλια. Να κρεμάτε μαντήλια κλαμμένα. Α, δεν λες τώρα, κάτσε. Ναι. Εγώ δεν τα κάνουμε, ρε παιδί. Λέω εγώ. Περίμενε λίγο, ρε Τζον Κρόκου, μισό λεπτό. Λες δηλαδή ότι ο Αβγενάκης, ο Μαρινάκης και όλοι τέλος πάντων θα μπορούν να επηρεάζουν και το καθαρά αγωνιστικό. Όχι, ρε, δεν θα μπορούν να τα αγοράζουν. Τι θα κάνουν όμως, πες μου για να μπορώ να πιάσω το υπονοούμενο. Ότι θα μπαίνουν μέσα, θα σηκώνουν τις σημαίες, θα είναι ελεκτές. Εάμα το χοντρό δεν τον κυνηγήσουν, ναι. Εάμα το καραϊσκάκι το βάλουν το φάκελο στο σιρτάρι, αυτά θα γίνουν. Κάνει και δύο μεταγραφές Ολυμπιακός. Τρεις. Κι άλλες. Ναι, και θα πάρει και με το δυνατό οι διαιτητές και όλοι αυτοί, ξέρεις, με την Νέα Δημοκρατία κτλ. Ναι. Και εσύ θα βγαίνει εδώ το γυάλεμα να λέει: δεν έχω υπουργό. Δεν έχω. Δεν βάλαν κανένα υπουργό. Νίκο μου, Γιώργο μου, για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα μπορώ να μιλήσω και για τη Νέα Δημοκρατία αφού δεξιόμουτρο άλλοι εδώ πέρα. Όπα. Έλα, πάμε. Νάτα μας, νάτα. Λέω άλλα πράγματα. Λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι, μη ξεφεύγεις, μη Κωνσταντίνε. Λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι στα καταστήματα Wind βρίσκουμε πτώσεις έως 70% με απίθανα καλοκαιρινά δώρα και με έως 48 άτοκες δόσεις. Με κάθε αγορά smartphone ή tablet από 100 ευρώ και άνω, ο καταναλωτής παίρνει δώρο super καλοκαιρινά gadget συνολικής αξίας έως και 156 ευρώ παρακαλώ. Τα καταστήματα λοιπόν Wind σας υποδέχονται με super καλοκαιρινές εκπτώσεις και με πολλές άτοκες δόσεις από 8 Ιούλη έως και 31 Αυγούστου. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Κώστα Κωνσταντινίδη. Επιστρέφουμε σιγά σιγά να δούμε και τα θέματα του Άρη. Μπορεί τα παιχνίδια να έχουν σταματήσει για το καλοκαίρι, αλλά έχουμε παιχνίδια κληρώσεων στο Regency Casino. Car or cash, κυρίες και κύριοι, να το θυμάστε, γιατί μοιράζει χρήμα και αυτοκίνητα κάθε εβδομάδα. Μπορεί να καταλάβετε πόσο απλή είναι όλη η διαδικασία. Απλά πηγαίνετε καζίνο, μπαίνετε στην είσοδο, παίρνετε λαχνούς. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή γίνονται όλες οι κληρώσεις. Αφού μαζέψετε τους λαχνούς, περιμένετε την κλήρωση και αν είστε τυχερός, θα μπορέσετε να διεκδικήσετε 5.000 μετρητά ή ένα αυτοκίνητο Renault Twingo. Είναι μια καλή ευκαιρία να αλλάξετε αυτοκίνητο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μετρόπολης ακούτε, 95 και 5. Νίκο, καλές οι αξιολογήσεις του ρόστερ, αλλά δεν υπάρχει πλέον τέτοια πολυτέλεια. Πότε θα έρθει το χαφ να ενσωματωθεί. Ο Βέρμπλουν λέει είναι ο Σουηδός Λεβέκ και ο Καντουρί παθαίνει θλάση ακόμα και όταν κοιμάται. Λέει ο φίλος μας ο Γιωρίκας. Σας τα λέμε δύο μήνες πριν. Ναι. Ξυπνήσατε σήμερα χαράματα να πούμε και είδατε το πρόβλημα. Καλημέρα Νταμπλούκε και Γκαντέμισον. Άσε τη φαλακρή σαν το ποδαρούσα να λέει ότι θέλει για τον Βαρέλα. Τα ίδια έλεγε πέρσι λέει και για τον Βιερίνια και ήταν ο καλύτερος παίκτης στο πρωτάθλημα. Λέει ο φίλος μας ο Πασχάλης. Άλλο λέω εγώ ρε Πασχάλη. Καλημέρα. Ναι. Άλλο λέω εγώ αγόρι μου. Εγώ λέω ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ πέρσι πιάσανε να πούμε το 150% της απόδοσής του. Θες ο Λουτσέσκου να το έκανε. Θες να το κάρμα. Συνδυασμός πραγμάτων. Όλο μαζί, ναι. Θα επαναληφθεί δηλαδή αυτό το πράγμα που έκανε ο Βιερίνια πέρσι. Θα επαναληφθεί. Πας με τον νόμο των πιθανοτήτων τώρα εσύ. Και λες ότι δύσκολα να έχουμε repeat. Τέτοιο φοβερό συνδυασμό, τέτοιο όλοι κάρμα, μαζί, όλοι μαζί να είναι, ναι, τάξη, να είναι τουμπανιασμένοι. Εγώ δεν θα διαφωνήσω πολύ μαζί σου, αλλά δεν χρειάζεται να είναι όλοι. Ας είναι 90 φέτος 100, ας είναι 95. Ωραία. Να δει και ο Στόχ, να δει και ο νέος Χαβ, να δει και ο νέος Σέντερ Φορ, να δυναμώσει λίγο τους υπόλοιπους. Ήθιστε μετά από τέτοια χρονιά ναι. κάποιες αλλαγές να είναι επιβεβλημένες. Ναι. Δεν έχει άδικο εδώ. Επιβεβλημένες. Δεν έχει άδικο εδώ, βέβαια. Είναι κάποιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Γίνονται οι αλλαγές όμως, τα Χαβ. Εκεί που ο ΠΑΟΚ θεωρητικά και πέρσι. Θεωρητικά όμως, γιατί στην πράξη δεν αποδείχτηκε. Μπορεί σαν ονόματα και εγώ και εσύ και όλοι να λέγαμε ότι δεν είναι τα χαφ που θα έπρεπε να είναι στον ΠΑΟΚ, αλλά τη δουλειά την κάνανε και με τον παραπάνω όλοι τους. Και ο Σαχόφ και ο Κάνιας και ο Καντουρί και ο Βαρίσιο. Αν κάνανε τη δουλειά τους όπως λες καλά, ναι. Ναι, δεν θα βγει ήρωας ο Πασχαλάκης MVP του πρωταθλήματος με τον Κρέσπο και με τον Βαρέλα. Δεν βγήκε MVP ναι. αυτός. Και το Βιερίνια βγήκε. Ο Βιερίνια βγήκε. Δεν θα ήταν MVP αυτή η τετράδα που. Εντάξει, Κωστή, η άμυνα δίνει τίτλους. Τι κάνουμε τώρα, δηλαδή. Φτάνε... Η Ιταλία, οι άλλες ομάδες που έχουν πάρει Μουντιάλ. Εμείς πώς πήραμε Μουντιάλ. Δεν θα φτάνανε να πούμε σε φάση στο Καραϊσκάκι να κάνουν 15 τελικές. Ένα μας φαγωθήκατε εσείς. Με ένα μας. Εντάξει, ένα μας μας είδε μπάλα και μας. Τι να κάνουμε τώρα. Μετά okay. τώρα. Άλλο θέμα. Πάμε, πάμε στον Άρη. Τελείωσε ο Πάουκ. Δεν έχει. Περιμένουμε μεταγραφές. Τι να πάμε, έχουμε θέματα στον Άρη. Θέματα έχει ο Άρης. Κουβέντα για οικονόμου.
Τι οικονόμου. Αυτό του Παναθηναϊκού, τελευταία πρώην του Πανιωνίου. Ο Άρης είναι ξεκάθαρο, για μένα το λέω, ότι δεν έχει μπικικίνια. Γιατί πότε είχε μπικικίνια. Ναι, ρε παιδί μου, ετάδωσε, έδωσε. Όσοι είχαν, ό,τι είχαν για τον μπάτζε, φαίνεται. Οικονόμου, τι είναι αυτό, center back. Αυτό ο αργό. Αυτό είναι πιο αργό. Πιο αργό. Το τρίκυκλο του Κοτζαμάνι, ρε παιδί. Αυτό ο αργό. Ναι, είναι αργό. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ο Κοτζαμάνι μάρεσε τον αυτόνα, τον λαμπράκι, και ο άλλο, ο Τίγρη, με τρία σπριντ πήδηξε μέσα στο τρίκυκλο. Τέτοιον παίκτη θα πάρει ο Άρης. 32χρονο. Για αργό σου λέω από το τρίκυκλο του Κοτζαμάνι. Δεν είδε το ρεπορτάζ του Άρη. Πόσο είναι. 32. Άντε ρε, πάρε φύγει από εδώ. Ναι. Άμα βάλω το Μιχαλίτσο, εγώ προετοιμασία. Μιχαλίτσο θα του κάνει σκόνη, άσο. Ποιο νικό νόμο, ρε. Άντε ρε, τρελαθεί κατά. Ξαναλέω, είναι ξεκάθαρο από τα ονόματα που φεγγαίνουν πλέον. Δεν είναι τυχαίο που τα. Ποια. Τα αυτά του Άρη, τα εισιτήρια διαρκεία. Έχουν κολλήσει. Όχι στον πυθμένα του Ατλαντικού. Όχι στον πυθμένα, απλά έχουν κολλήσει και 4.500. 4.600. Α, Γιάννο, α, μια μαμά μουνάφο. Ναι. Γκέτζογλου. Μια γκέτζογλου. Οικονόμου. Μια οικονόμου. Οι μπάνιες, για τον οποίο είπα χθες εγώ πιάνει άποψή μου. Και μπάνιες. Οι μπάνιες. Αυτός ο μπακ που σου είπα μοιάζει με λίγο με κούτρι, κοντούλι. Αυτός ο μπακ. Ναι, αλλά δεν βλέπω να προχωράει και δεν το προχωράνε μάλλον. Γιατί δουλεύει ένας φίλος μου ο Καμαριωτίδης, 130 κιλά. Καλώς. Άμα τον κάνει ένας μένα τον. Αλλά τον ναι. Μπάνιες τον περάσει. Θα το του μπάνιες. Ναι, μάλλον πάει προς ναυάγιο η ιστορία του. Τι ναυάγιο, αυτός δεν κόβεται με Βαλέρε. Θα θυμηθούμε τον Βαλεριάνο. Τα είπαμε εμείς εδώ ότι γνωρίζουμε το λέμε. Μια καλή μεταγραφή του Σέντερφορ. Ο οποίος θέλει χρόνο και το άκουσα χθες αναλυτικά τον Στράτζελ. Για μένα είναι ο Στράτζελ και ο Πετρωτός. Ναι. Τα μάτια μας εκεί. Τι, τα φρύδια μας εκεί. Είπε και άλλα πράγματα τα οποία προσωπικά σε δικαιώνει. Εσύ δεν τα άκουσα. Εγώ τα άκουσα. Στο πω τώρα. Ναι, τι. Λοιπόν, είπε ότι ο Ντέ έγινε πίσω. Έτσι. Θέλει χρόνο. Έτσι. Και είπε και ότι ο Ντουάρτε, τον οποίο εγώ τον πιστεύω, ως τώρα δεν έχει δείξει τίποτα. Ποιος είναι ο Ντουάρτε, ο Χαφ. Ο Κουλιανός ο Μαύρος. Ο Μαύρος Κουλιανός. Ναι. Ο Ντουάρτε είναι που έφερε το τσίρκο Ανδρώνης εδώ Μεντράνο. Που δεν προλάβαμε να πάμε. Αφού δύο φορές είπα. Αν το πετάξει τον Ντουάρτε εκεί, θα σε κάνει τσαλίμια. Θα σε κάνει τσαλίμια. Μαρκάρι. Δεν μαρκάρι, πάμε. Τουμπλάρι. Δεν τουμπλάρι. Πηδάει. Πόσο να πηδάει. Δεν πηδάει. Τι να πηδάει. Να πηδάει εκτός γηπέδου, ξέρω εγώ. Δίνει πάση σε την περιοχή. Δίνει πάση. Φτέρνα του την περιοχή, την πατάει. Την πατάει. Ή θα πάει στον ίδιο ψυχολόγο με το φετράκι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι. Έχει θέματα ο Άρης. Ναι, έχει θεματάκια που πρέπει να τα λύσει. Πίσω. Στον μπακ. Στον μπακ έχει. Τα στόπερ του είναι τελειωμένα. Τα στόπερ έχει και χαλαστό. Καλά έχει. Νέο ο Ρόζ, έμεινε ο Βέλετ, έχει τον Δεβιζίζη. Και ο δεξιός ο μπακ είναι. Και ο Σούτκεν περιμένουμε να έρθει για να δέσει να κουμπώσει η ομάδα. Και έχει βάλει τον Κωνσταντινίδη. Ο Κωνσταντινίδης είναι. Έχει συνέδεξη ο Κωνσταντινίδης με Στράτζαλη. Ποδοσφαιρική τετραπληγία έχει. Τι, ναι. τι λες τώρα. Στράτζαλη. Η ομάδα θέλει τον χρόνο τη λέει. Ναι, αλλά την άλλη εβδομάδα ο Άρης σιγά σιγά θα παίξει. Το Φουγκαριάρικο. Εντάξει, ναι. Το ρεπορτάζ του Άρη με τον Κωνσταντινίδη να πούμε να κάνει δηλώσει. Σε παρακαλώ. Αυτό μιλούσε χθε, φίλο. Όπω μιλούσε στον Πάκο Γιαννούλη. Και τι να πουλήσω εγώ Ιούλιο μήνα με Νέα Δημοκρατία. Δεν πουλά. Ήθελες λίγο τζέζελο παραπάνω σε εκλογές τώρα. Για τον Βασιλιάδη που δεν ανέβηκε καν, δεν προκρίθηκε. Πού εκλεγόταν ο κύριος Βασιλιάδης. Δεν έχω ιδέα, αφού δεν ασχολούμαι πολύ με αυτά. Ένα λεπτό. Ναι, πάντως δεν βγήκε καν. Αθήνα δεν εκλεγόταν. Αθήνα το ΠΑΟΚ δεν έγλυφε. Ναι. Πώς θες να πούμε να βγει ο Βασιλιάδης. Τι με έγλυφε εμένα. Κάτσε, γιατί με έγλυφε εμένα όμως. Τι δεν σε έγλυφε. Πώς με έγλυψε. Πού με έγλυψε. Η εικόνα του Αθηναίου Ολυμπιακού. Ναι. Εσφαλμένη μία. Ανάποδο το πει. Είναι ότι δεν έγλυφε τον Ολυμπιακό, όχι έγλυφε εμένα. Δεν έγλυφε τον Ολυμπιακό, αυτό έγινε ο Βασιλιάδης. Πήρε double με το ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε μπάλα με το ΣΥΡΙΖΑ. Σε κυνήγησε κανένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι σε κυνήγησε. Μου πήρε ένα πρωτάθλημα δικό μου με την ΑΕΚ. Από πού το πήρε. Την προηγούμενη χρονιά σε δικαστήριο. Αν το μπάντζα που πέταξε το 8. Και τι έγινε. Γιατί άμα το πετούσε, έχει να δει κανένα Ολυμπιακό ή ΑΕΚ, θα του κάναν την ίδια καμπάνα, την ίδια ιστορία. Α φρόντιζε ο ΣΥΡΙΖΑ να σε φέρει ξένο διαιτητή. Λέω, εγώ ξέρω με ΣΥΡΙΖΑ πήρε δύο πρωταθλήματα Ολυμπιακό. Ένα ΙΑ και ένα εγώ. Που δεν γινόταν το πάρει άλλο γιατί ήμουν κλάσ ανώτερο. Αυτό ξέρω εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα λες και θα κλες. Πώς θες ο Βασιλιάδης. Α, εγώ γι' αυτό γούσταρα που ανέβηκε η Νέα Δημοκρατία. Χωρίς πλάκα. Ναι. Για να του το πάρω και με Νέα Δημοκρατία, εδώ τα λένε μετά. Δεν θα μπορείτε να κλάψετε εδώ στο Μετρόπολη. Δεν θα μπορούν να κλάψουν. Κάτσε σα εδώ τι Δευτέρε εδώ με τα πονάνε να δει έγινε. Δεν θα μπορείτε να κλάψετε. Το έξω πονάνε έτοιμο να το βάλουμε. Για τα θεροκατρικό κράτο και από τη μια ο Κούλη που είναι δικό μα. Είναι ένα χαρμάνι κοινωνιολογική κόντρα να πούμε μεταξύ του ψυχισμού του Παοξή. Πώ το είπε αυτό τώρα. Πώ το είπε σε ψυχούλα με αυτό. Γράψε αυτό να το έχουμε χαρμάνι ψυχολογική. Πώς το είπες? Μια χαρμάνι ψυχολογική κόντρα μεταξύ του ψυχισμού του ΠΑΟΚ. Αυτό. Τελειώσα. Εγώ νομίζω κατεβάζουμε, κλείνουμε εκπομπέ. Θα κλείσει. Φτάνει, τα έπεισε όλα σήμερα. Γελάει. Και μου λες, πες μου τώρα εσύ το δικό σου ψυχισμό κάθε μέρα. Γιατί εγώ έχω τρελαθεί τώρα, παιδιά. Ακούσε τι γίνεται. Κάθε μέρα ο Κωνσταντίνος το πρωί. Κάθε μέρα. Έρχεται με ένα σαντουιτσάκι περιποιημένο, ντοματούλα, ζαμπονάκι, κασεράκι, τι μέσα, μαρουλάκι, τυλιγμένο, όμορφα τακτοποιημένο. Δίαιτα κάνω. Ναι, δίαιτα κάνει. Κάτσε, καθίστε τι γίνεται τώρα. Κάποια στιγμή σε ένα από τα break το ανοίγει, τρώει μια δαγκανιά και το πετάει κατευθείαν. Γιατί ρε ψυχούλα μου,
Δηλαδή παίζουν να καταλάβω λέω, τι ψυχοσύνδεση είναι. Δύσκολα τα χάνω. Το ξέρω. Εύκολα είναι, τα και, είναι και ηλικία τώρα πλέον. Είναι 50. Ναι, είναι 50. Ναι, δεν είναι μόνο για σένα. Λοιπόν τρως μια δαγκανιά. Κάνε μια, ένα μίνι σαντουιτσάκι, ρε αγόρι μου. Γιατί να τι μα. Κάνε ένα μίνι σαντουιτσάκι μια δαγκανιά. Να το φας. Γιατί κάνει μια δαγκανιά και το πετά. Έχουμε τρελαθεί με το Βαραγιάννη, παιδιά. Έχουμε σαλέψει, και, λέμε και τι. Γιατί να πάει χαμένο. Να πάει χαμένο, ναι, γιατί να πάει χαμένο, ρε ψυχού. Κάνε ένα μίνι σάντουιτς, ίσα-ίσα. Μια χρήση, παιδί μου. Γκλακ, μέσα και γεια σας. Ναι. Μας έχεις τρελάνει. Δίαιτα κάνω. Δίαιτα, ναι, μην κάνεις σάντουιτσάρα δύο το μέτρα. Βράδυ... Τι έφαγες το βράδυ. Τίποτα. Τίποτα. Μετά την προπόνηση κλείδωσα το ψυγείο. Καλημέρα στο Fan Club από το Cool Tyrannon. Ναι. Έτσι, Φραντζέσκο το φιλαράκι μας. Γεια σου, Αλβανάκια. Γεια σου, φιλαράκι μας καλό. Λοιπόν, αυτά για τον Άρη. Ναι. Περιμένουμε μεταγραφές να κουμπώσει το αριστερό άκρο. Που δεν έχει τίποτα πίσω από τον Κουρχούτ. Ναι. Αν είναι βασικός ο Κουρχούτ, δεν με. Μέτρος παίκτης για μένα. Ναι. Είναι ένας μέτρος καλούτσικος παίκτης εκεί του 6. Εκεί. Αυτός είναι ο Κουρχούτ. Του 6 λοιπόν. Και δεν έχει και 6. Ναι, δεν έχει και 6 από πίσω. Θέλει οπωσδήποτε χαβ. Εγώ μόλις είδα αυτόν τον μαύρο κουλιανό. Τον Ντουάρτε. Τον είδα. Ναι, άκουσα τον Στράζερ χθες και με προβλημάτισε. Λέω, κοίτα, τον είδα εγώ. Λες αυτό σαν τη νύχτα. Είδα ότι αυτό είναι απατεώνας ποδοσφαιριστής. Λες. Γιατί είναι απατεώνας. Κάτσε να το δούμε όμως κιόλας. Κάνει τις... Έχει ωραία τεχνική. Έχει. Όταν ο χώρος είναι ανοιχτός στο κέντρο, παίρνει τη δίνει την μπάσα, την παίρνει, τη δίνει, φαίνεται στον κόσμο. Α, ξέρω εγώ. Μόλις πάει να πατήσει περιοχή, ή δεν πατάει. Ή τη σπάει, όπου να είναι. Ή όταν πατήσει δεν κάνει καλό τελείωμα. Ναι. Είναι ο Φετβατζίδης τον χαφ αυτό. Άρα έχει δύο Φετβατζίδες. Έχει δύο Φετβατζίδες τώρα. Αλλά. Αλλά. Άμα μας ακούει ο Παντελίδης θα λέει, μα πού τα ξέρουν. Ναι, αλλά ο Παντελίδης και τι είπε για τον Φετβατζίδη. Γιατί το ρεπορτάζ του, ναι. Άρα εγώ το ρουφάω, όλα τα ρουφάω. Είπε ότι ο Φετβατζίδης, ναι. Είναι άλλος άνθρωπος φέτος. Αλλιώς ήταν πέρσι, ήταν εκτός κλίματος, εκτός ομάδας, δεν είχε μπει μέσα στο πετσί. Της Οτουάρη πραγματικά. Φέτος τον βλέπω διαφορετικό το Φετβατζίδη, λέει. Τώρα αυτή είναι η εβδομάδα. Μια κροκέτα και το στυλάκι, το λουκάνικο τώρα. Θα παίξει μπάλα 28 χρονών, 10 χρόνια δεν έπαιξε. Αφού πήγε στις Αραβίες, εκεί χάνονται όλοι. Πήγε, πήρε τα φράγκα του και σύντομα. Στις Αραβίες καλά έκανε και οικονόμησε το παιδί. Οικονόμησε, ναι. Να κονομάνε όλοι να πάνε στις Αραβίες και να τα παίρνουν. Αλλά όταν φτάσει στην περιοχή και η φτέρνα του δεν πατάει μέσα. Ή όταν τα χάνει, ή ναι. Όταν δεν μαρκάρει, ό,τι κάνει 30 μέτρα. Έχω λέει ένα σε ένα κινητό, μετράει τα βήματα. Εάν ναι, πάρει ο Φετβατζίδης, λέω θα μετρήσει 3.000 βήματα, 500 μέτρα θα κάνει. Πέσε ρε φίλε από εδώ πέρα με τον Φετβατζίδη. Μα τρελάνετε. Ναι, αλλά ποιο πάει καλά πάνω. Ποιο πάει καλά. Γιατί είπαμε, τα ακούμε όλα, τα μαθαίνουμε όλα. Ποιο. Ο Μαρτίνες. Ο Μαρτίνες είναι από τους κορυφαίους ως τώρα της προετοιμασίας, σύμφωνα με τον Στράζελ που είναι εκεί και τους βλέπει κάθε μέρα. Γιατί. Κάνει παπάδες, λέει ο Μαρτίνες. Ξέρεις γιατί κάνει παπάδες. Για πες, για πες, για πες. Γιατί όταν ξεκινάει η προετοιμασία και εγώ και ο αντίπαλος, ας πούμε, πάνε λίγο αργά. Α, το βρήκε κάπου εκεί, τη βαγάζαση. Παναργάτο να σου πει. Πάνε στο περπατιστή. Α, και, μόλις και εδώ πουλάει τρέλα, λες. Μόλις αρχίσουν και φουλάρουν. Ναι, ναι, ναι. Εγώ τον Τόνσο έχω για παιχταρά, να ξέρεις. Τον Τόνσο. Ο Μαρτίνες είναι να αρέσει ο Μαρτίνες. Στου τζιόλα τα γήπεδα. Και να πουλάει τρέλα. Τα γήπεδα. Ναι. Να πηγαίνει με τον ταξίδι το φίλο μου τον Αντώνη και του άλλου που παίζουν 50 χρονών μπάλα, να πούμε. Ταξίδι δικηγόρο είναι. Όχι, ο αδερφό του είναι. Ο αδερφό, ναι, εγώ τον αδερφό του ξέρω. Τον Τζανετάκο ξέρει. Ναι, 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 ναι. Ωραίο, μαλίκαρο. Ο Τζανετάκο ξέρει εσύ. Ναι, ναι, ναι. Ο Τζανετάκο είναι αδερφό. Λέει αυτοί μαζεύονται αυτοί. Το μοιάζει ρε μπαγάσα. Το μοιάζει. Τζανετάκο. Λοιπόν, πάσα εδώ, πάσα εκεί, τριπλίσα κτλ. Εγώ τον Μαρτίνεθ τον θέλω χαφ οκτάρο δέκαρο. Θα δούμε, θα δούμε. Θα πει, θα πατήσει. Αυτό είναι σαν τον φτερό στον άνεμο. Τι να σου πω, να πούμε. Λοιπόν, έμαθα για το πάρκο του Αϊθαράπη. Τι έγινε, πες μας γιατί έχουμε και να δώσουμε μια καλημέρα στη Σουηδία που έχει 13 βαθμούς, λέει, έχουμε δροσούλα εμείς εδώ. Καλημέρα σε εσάς. Πήγε η γυναίκα. Θα φάμε ζέστη και σήμερα. Ο Παπάζογλου. Τι έκανε, για πες μας λίγο που το ήταν της ΜΕΝΤ το εντευθύριο. Ναι, ναι, ναι. Που έπαιζα εγώ αλφα τοπικό. Είχε το στούντιο να πούμε. Και στο πάρκο του Αϊθαράπη έγραφε τραγούδια. Ναι, ναι. Τώρα να πούμε, άφησε λεφτά στη γυναίκα του. Καλή κοπέλα η γυναίκα του Παπάζογλου. Ναι. Καλή οικογένεια. Φίλοι μας είναι όλοι. Λοιπόν, έδωσε κάτι λεφτά στο Δήμο, το όνομα Παπάζογλου Νίκος να είναι το πάρκο του Αϊθαράπη. Ωραίο, πολύ όμορφο. Ψάχνουν να βρούμε τα λεφτά που πήγανε στο Δήμο. Πού πήγανε, Κωστά. Τι να ξέρω, Κωστά. Τι ο εισαγγελέας δεν κάνει έρευνα. Εγώ νόμιζα έμαθες που πήγαν τα λεφτά. Και το φτιάχνει Πατουλίδου με ΕΣΠΑ τώρα. Α, το φτιάχνει η βούλα μας, το κορίτσι μας τρέχει αυτό. Καλά, 20. Ναι, αλλά κάτσε, το πάρκο θα ονομάζεται όμως πάλι Παπάζογλου. Και με το ΕΣΠΑ. Θα ονομάζεται. Τα λεφτά δεν ξέρουμε όμως ποιος τα ψήριζε. Ναι, τα λεφτά ποιος τα ψήριζε δεν ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε ποιος τα ψήριζε. Ψάξτε, βρείτε ποιος ψήριζε τα λεφτά. Τα ψήριζουν, τα ψήριζουν. Και με το ΕΣΠΑ του, πώς το λένε το ψηλό που μοιάζει με τον Πασχάλη της γιαγιάς Τάκα και του Πατουλίδη τον προϊστάμενο. Το Τζιτζί Κώστα. Ναι. Κάνει δουλειά. Κάνει 30 πάρκα να πούμε ο Τζιτζί Κώστα. Μπράβο, Τζιτζί. Μπράβο, Τζιτζί. Τον βρίσκω εγώ. Ο φίλο μα ο Γιάννη μα στέλνει πάντω λέει: φτάνει λέει, με τα ασπρόμορα και τρινόμορα. Λέει: πάρτε λέει μια άλλη όψη και μα έχει στείλει την παραλία τη Βουρβουρού. Ναι. Φοβερό. Δε εδώ, δε εδώ, δε εδώ.
Καλημέρα, λέει στα φιλαράκια μου, δε εδώ παραλία, φίλε, να γουστά. Δεν θε να βουτήξω τώρα εδώ μόνο στη θάλασσα. Βλέπει άνθρωπο εκεί. Όχι, να παρακολουθεί. Όχι, εκεί θε να κολυμπήσει. Να κολυμπήσω εκεί, να κολυμπήσω. Να γουστάρουμε. Εντάξει, πάει ο άλλο, κατουράει μέσα, κάνει ράγκα. Και τι να κάνουμε τώρα. Πάει χοντρή 30 κιλά λίπο, να πούμε, μπαίνει μέσα, συγχαίρομαι. Πάει ο άλλο με την τρίχα να πούμε. Έκανα κι εσύ τρίχα, αλλά ξυρίζει. Είναι ωραίο πράγμα αυτό η τρίχα. Εντάξει, να κάνω Κωνσταντίνε. Είχε νευρομιάρε. Ναι, ναι, γι' αυτό ξέρει και το κεφάλι. Πας στο γυμναστήριο, κάνεις προπόνηση. Να η μασχαλίλα από κάτω. Ναι, ναι, ναι. Πώς, γιατί. Εμείς δεν έχουμε πολλές τρίχες, άρα είμαστε καθαροί. Καθαρότατοι. Καθαρότατοι. Λοιπόν, καθαρότατοι. Τώρα πες μου λίγο τι γίνεται με αυτό το κομμάτι, γιατί κοντεύω να σαλέψω από χθες. Με την έννοια ότι δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Θες να πεινάσουν τα παιδάκια μας. Για λίγο, ας πεινάσουν. Θα ανοίξω όρεξη μετά τις 9. Ναι, λοιπόν. Ναι. Κατάλληλα, θα πάμε στο Ηρακλή τώρα. Είδα αυτό... τη σελίδα από την Κύπρο. Είδε σελίδα, ναι, είδε σελίδα. Λοιπόν, ναι, αλλά θέλω να μου εξηγήσει γιατί από χθες δεν έχω βγάλει άκρη. Ναι. Τι εννοεί ο ποιητής, ρε φίλε. Θα σας πάρω σχεδόν. Έχω σχεδόν. Το σχεδόν υπάρχει. Εξασφαλίσει το αφημί του Βόλου για τη μεθεπόμενη χρονιά. Έχει εξήγηση. Δεν έχει καμία λογική εξήγηση. Θα μου πει εσύ τώρα τι εξήγηση βγάζει. Τον πήρε τον Τόμ Παπαδόπουλο, η γυναίκα του, τα λεφτά του, τα κλείσε ένα χρόνο. Ναι. Σου λέει: εδώ θα είσαι χοντρέ, δεν θα σε δώσω φράγκο, γιατί εσύ θα τα σπαταλήσει τα λεφτά. Να τα φάμε στα μαροκινά τα πάντα. Καλή γυναίκα. Έξυπνη. Καλό γιο. Ναι. Σου λέει: αυτό είναι καλό άνθρωπο. Ναι, ναι. Θα το δαγκώσουν εκεί, Ηρακλήδη. Θα του είπε η γυναίκα του. Δεν μου λε, ρε Τόμ. Έτσι, έτσι, τι κάνει, δηλαδή, καθυστερεί το δάγκωμα η γυναίκα του, δηλαδή. Ναι, ναι. Α, τώρα βάλει να το συνετίσει. Σου λέει: πάει κανένα έμφραγμα σε αυτή την ηλικία, πίνει τρώει, πα και το γλιτώσω. Πάνει παράταση η γυναίκα. Ναι, παράταση παίρνει. Λέει, Τόμ, λέει, έδωσε λεφτάκι στον Ηρακλή. Η γυναίκα είναι άμπαλη εντελώς όμως, ναι, δεν νιώθει. Ρωτάει, η γυναίκα είναι άμπαλη, αλλά ξέρει. Ξέρει για τα λεφτά που θα τα χάσει. Ναι. Τόμ, τα λεφτά που έδωσε στον Ηρακλή. Ναι. Πού τα έδωσε. Δεν ξέρω, αγάπη μου. Με το γυμναστικό σύλλογο τα έχουν. Ναι. Μεν κράζουν του ζέκη, δεν του λένε. Παραστατικά, αγόρι μου, που τα δώσε λεφτά. Όχι, κοπέλα μου. Θε λεφτά τώρα, Τόμ. Ναι. Κλειστά ένα χρόνο. Πάρε ένα γλυφιτζούρι σαν τον Ολίβα που ήταν στον Άρη. Ναι, 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 που έγλυφε. Πάρε, φάει σε κανένα νέον, κανένα. Κάνα σουτζουκάκι, κάνα σμυρνέκο, ναι. Ναι. Πάρε και σε κάνα μπάρ εκεί να δεις καμιά χορεύτρια. Αλλά τον αφήνει, μαροκινά, πάρ' τι να κάνει. Πάρ' το καρτζιλικάκι σου, τα γόρια. Αλλά στον Ηρακλή. Ναι. Αυτό πολύ καλά τον κάνει. Πολύ καλά, πολύ τον, καλά κάνει. Τον κάνει. Για μένα, εγώ πιστεύω κάνει. Ότι ο Παπαδόπουλος, ανάλογα πώς ξυπνάει, πώς σηκώνεται, λέει και γράφει και μια χαζομάρα, δεν υπάρχει λογική εξήγηση. Τι θα κάνει ο Ηρακλής ένα χρόνο, ρε φίλε. Θα κλείσουμε το μαγαζί για ένα χρόνο. Θα το βάλουμε λουκέτο τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο. Δεν φταίει σε τίποτα. Όχι, αυτό δεν φταίει, όντως. Αυτή που. Τι να το βάλουμε σαν δολοφόνο του Ηρακλή κτλ. Ναι. Λοιπόν, πλάν B έχουν αυτοί εκεί του Τιάνδες. Πάλι λέει, μέσα στην επόμενη εβδομάδα άλλη γενική έχει, συνέλευση. Ρε, γενική ναι. Συνέλευση, κοίτα, έχει γενικέ συνέλευσει που πα και κάνει δουλειά. Ναι. Και έχει και γενικέ συνέλευσει που δεν κάνει τίποτα. Χάνει τον το χρόνο. Να πει στη γυναίκα σου πάω στην γενική συνέλευση και δεν πα. Και πα στην κόμμα. Κάνα ραντεβουδάκι. Και έχει γενικέ συνέλευσει. Ένα, εγώ βλέπω εδώ πήγαν όμω. Έχει εδώ μια φωτογραφία. Πα και μια φωτογραφία 8 η ώρα. Α, και 8 και 10 φεύγει. 8 και 10 φεύγει. Πα στο ραντεβού. Κοιτά τα μπουζούκια και κοιτά πώ πήγε το συμβούλιο. Άστα κουρασμένο. Θα και την άλλη εβδομάδα. Πετά και τα κλειδιά. Ξεφυσά κιόλα μπαίνοντα. Κομμένο είμαι, ξεκουμπώνω το παντελόνι. Ναι. Αχ, αγάπη μου, ήρθα, ξέρω εγώ, 35 άρι, άμα είναι και στα του ζέγια. Α, παράμε, βέβαια. Δεν έχουμε πρόβλημα. Σωστά, σωστά. Καλημέρα, cool και ραπ. Εγώ έμαθα ότι ο Μπέος τα πήρε από αλλού για να μην δώσει το αφημί, αλλά και αυτό να μην ισχύει. Ποιο θα δώσει τώρα τα 3 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν τα πήρα από τη Βέρεια. Ναι. Δεν ξέρω. Η Βέρεια, λες να ασχολήθηκε. Η δικιά σας είναι η Βέρεια. Και αυτή η δικιά μας. Η δικιά μου είναι. Τι είναι αυτός ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Δηλαδή αυτός ο ΠΑΟΚ είναι κάνεις παντού. Ρεπορτάζ δεν κάνεις. Ναι, κάνω, πώς δεν κάνω. Ωραία. Ναι. Μάθε εκεί πέρα αν τι? Η Βέρεια είναι δικιά σου. Ναι. Φίλη σου. Ναι, αδελφή. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν έχει δικές μου. Εδώ χάφ δεν μπορώ να πάρω τόσο καιρό. Ναι. Δικιά σου, δηλαδή είναι φίλη σου. Α, φίλη μου είναι. Ναι, άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Φίλη αυτό, ναι. Δηλαδή φιλικά δεν. Μα αυτοί θέλουν να είναι φίλοι με εμένα. Εγώ δεν φταίω, αγόρι μου. Με βλέπουν ως τον καλό φίλο εδώ πέρα που βγαίνουμε έξω. Είμαι Μπρούκλης και να και θέλουν να είναι φίλοι μου. Να έχεις υπόψη ότι η Βέρεια. Τι έκανε η Βέρεια. Την ημέρα που πληρώνεται η Βέρεια. Ναι, ναι. Είναι η ίδια μέρα που πληρώνεται και στον ΠΑΟΚ. Αλλά. 29-30 του μηνός. Καλά, συνήθως έτσι πληρώνονται όλες οι επιχειρήσεις. Καλά μαγαζιά δηλαδή. 29-30 πληρώνουν οι καλές επιχειρήσεις. Καλές επιχειρήσεις. Ναι. Εδώ τι έπαθες τώρα, τώρα το έβαλες καμιά μπουνιά από box, τώρα το είδα έξω δεξιά. Σε έχβαλε. Με έβαλε ο δάσκαλος. Όχι, όχι, όχι. Να τώρα το είδα. Τι με ένα τύπο 30 ετών. Όχι, όχι, όχι. Μάζεψε πολλέ. Ίδιο ο Σαλπιγκίδης. Δηλαδή κοντό. Η εκδίκηση του 14, ναι, λέγε. Κοντό, χειροδύναμο, γρήγορο. Γρήγορο. Και. Βάζω άμυνα κτλ. Μου τραβάει κάτι μπουνίδι. Πόσο λέγανε αυτόν. Παναγιώτης. 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 Κοντός. Έξι και μήπως κανένα φίλο μου του Χριστόφορο, έχω και ένα φιλαράκι εκεί που κάνετε. Χριστόφορο με μουσια. Μουσια, ναι, ναι. Και εκείνος. Ναι. Α, φιλαράκι μου είναι. Δεν με βάζει γιατί είναι πιο ψηλός εκείνος. Με έβαλε με το κοντό. Με το κοντό, ναι. Ο κοντός έκανε άρση βαρών μικρός να πούμε και τα λοιπά. Όχι, όχι. Πιο χλάμπεις να πούμε δυνατός ναι, ναι, και γρήγορος. Ναι, γρήγορος. Με τράβηξε σαν την μπουνιές, προσπάθησε αλλά. Ναι, εντάξει, okay. Έχει κοκκινίδα. Έχεις εδώ κάτι. Σαν χδάρση μου είναι, παιδί μου. Το γάντι, έχδαρε. Το γάντι, άμπρα, σε έχδαρε λίγο. Εντάξει, δεν μασάμε όμως. Είσαι παλίκαρος δηλαδή και μόνο που πας 50 κάτι και πλακώνεσαι με
25, 30, είσαι παλίκαρος για μένα. Με τι να πλακωθώ με τον καιρό. Εγώ παλίκαρος, δεν το συζητάω. Αν τσακωθώ με κανένα συνάδελφο 50, 45, το σκοτώσω. Τελείωσες. Εγώ με έναν παλακώνω 25, να με δέρουνε. Ναι. Να σηκώνω ξανά πάλι κάτω. Εντάξει, μάχημο, είσαι μαχήμη. Λοιπόν, το χέρι μόνο κοίτα. Το χέρι μου, αυτό εδώ, το χέρι μου. Λοιπόν, σχεδόν συμφώνησε με το αφημί του Βόλου, ζήτησε συμπαράσταση από όλους, λέει, και αντιπετήθηκε στον Πόλμο. Δηλαδή, θα πάρει, μάλλον με τους Ηρακλήδες που υπάρχουν. Νομίζω ότι θα κάνουν καμιά χεριά να πάνε να μαζέψουν από τον κόσμο του Ηρακλή λεφτά. Πάλι. Αλλά δεν πουλάει. Ναι, ναι. Γιατί δεν πάνε να βάλουν κανέναν εκεί μπροστά, κανέναν Χατζηπαναγί, κανέναν Κοφίδι, κανέναν αυτό μπροστά. Όχι, αυτοί φεύγουν, πάνε αλλού. Αν θέλει κάπου πήγε τώρα, να κάνει απάτη, ναι, ναι. Να μαζέψει λεφτά και να φά τα μισά, βάζει ένα λαϊκό πρόσωπο μπροστά και κονομάς. Ναι. Έρχονται κάτι εκκλησίες έξω από το σπίτι. Χτυπάνε την πόρτα και λένε υπέρ του ανέκεσης του ναού και τα λοιπά. Όπως είστε φύγε θεούσες, μου βγάλω το ρόπαλο από μέσα και σας κάνω τουλούμι στο ξύλο. Δεν δίνω φράγκο. Τουλούμι. Στις φιλοσοφικές μπορώ να δώσω 2 ευρώ. Άκου τώρα αυτό εδώ πέρα λίγο. Ναι. Χωρίς άδεια και με ρόστερ ειδικών συνδικών στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2 οικοκοινόμαυρη. Ναι. Ο Απόλλωνας. Ναι. Πόντου. Έτσι. Ναι, ναι. Ναι. Δεν πήρε ούτε την. Τον πούλησε τον Καλαϊτζίδη ο αδερφό του Κάλλα. Είναι δυνατόν, ρε φίλε. Αυτό ο κρυόκολο ο Κάλλα. Κάποιοι ανανέωσαν βέβαια. Καλό παιδί ο Καλαϊτζίδη, τίμιο, ναι. Καλό προπονητή. Ναι, ναι. Τη χρονιά που έπρεπε να του δώσει κάνα φράγκο παραπάνω συνετίστηκε, δεν μαλώνει, δεν τζακώνεται. Έγινε να πούμε εξιντάρι, ο σωστό εξιντάρι ο Καλαϊτζίδη. Δεν καλά προπονητής. Τα νέα ούτε για τον Απόλλωνα. Ναι, δηλαδή του έκλεισε την κάνουλα ο άλλο ο κρύο ο Κάλλα. Είμαστε με τον Καλαϊτζίδη, ρε Κάλλα. Αδερφάκι, έχει δώσει 300 χιλιάρικα εκεί με τα εστιατόρια. Όλη η μέρα στη γαλέρα. Συμφώνησα πάντως. Σαμαρά Γεωργιάδη, Αμαραντίδη, Καλογέρη, Καλατζίδη, Πουρτουλίδη, Χασομέρη, Ολαϊτά, Τσουμάνη, Πολίτη. Είναι ορισμένοι εξ αυτών που έχουν θέματα. Τι έτσι. Θέματα έχουν. Ναι. Τι θέματα έχουν. Όχι, αυτοί εδώ πέρα έχουν συμφωνήσει. Εντάξει, να τι δούμε συμφωνήσανε, τα να παραμείνουν. Η μισή από αυτού είναι πιο μεγάλη από τον κόκκινο. Ναι. Τι να κάνουμε, αυτού είχε ο Απόλλωνα. 40 χρονών ένα, 42 Καλογέρη, 43 Σαμαρά. Πού να πάει να παίξει με αυτού. Ρόστερ εκτάκτων συνδικών θα φτιάξει ο Απόλλωνας του χρόνου. Δηλαδή, όπω δεν ξέρω τώρα, και θα πάρει 700 χιλιάρικα. Θα πάρει σύμφωνα με την νέα τροπολογία. Άμα πάρει 700 χιλιάρικα, κάτι. Μπορεί θα να κάνει. Σώσει την κατάσταση. Κάτι αυτό θα λέμε. Κάτι ναι. Θα κάνει. Λοιπόν. Αλλά ο Κάλλας τον πούλησε τον Καλαϊτζίδη. Έχω μήνυμα από Γιάννη Πάγκο. Για να δω τι πού θέλει αυτό. Γιάννη, πού είναι το λεοντάρι, πού το πούμε. Λοιπόν, τι λέει. Το λεοντάρι. Κοφίδι στον Όφη, αυτό που σου είπα τα νωρίτερα. Είπαμε, μωρέ, τον κλίφτη, τον μαζί με τους φίλους του Σαμαρά και τον Τζινό. Αυτό σου είπα, Κοφίδι έφυγε, δεν είναι εδώ πέρα. Το πούμε. Τζινό, καλό παιδί. Ναι. Τζινό, καλό παιδί. Και έχω και μήνυμα τον Πόλη, τον Μαυρόπουλο, το φιλαράκι μου. Ναι. Που κάποτε κάναμε τσάρκες και μαζί. Κάποτε. Ναι. Πε σου λέει να κάνει τη δίαιτα με τη σούπα. Μοντέλο θα γίνει, λέει. Τι σούπα. Θα τρώ πρωί, μεσημέρι, βράδυ σούπα. Δεν πα στο διάλογο καλοκαιριάτικα, καρέ. Σαν χλαμάρα. Σούπα θα τρώνε, βέβαια. Σούπα, θα σηκώνεσαι. Σούπα. Ο Κοφίδη, λοιπόν, μεγάλο γλύφτη. Γιατί ρε, εσύ, μεγάλο γλύφτη. Τι να κάνει ο άνθρωπο. Να σου πω εγώ, ναι, μόλι τη διοικήσει φίλο. Ναι. Να μου να ρωτήσω. Λεφτά το μπροστάνε, εγώ έχω πληροφορηθεί. Ναι. Μα διώχνει ο άλλο, δεν μα διώχνει. Καλά. Μα διώχνει. Λοιπόν. Τη παραγγείλει εκεί του τρώγε τη δόξα. Άστα, δεν μ' αρέσει καθόλου. Τα καταστήματα Wind υποδέχονται τι καλοκαιρινέ διακοπέ σα με εκτόσει έω και 70%. Παρακαλώ, μοναδικά καλοκαιρινά δώρα. 15% σε γέλοους και έω 48 άτοκε δόσει. Από 8 Ιουλίου λοιπόν έω και τι 31 Αυγούστου οι καταναλωτέ μπορούν να βρουν μεγάλη ποικιλία σε τελευταία τεχνολογία smartphones, tablets και προϊόντα smart home σε μοναδικές τιμές. Γυρνάς από την Χαλκιδική, έχεις κάνει τα μπανάκια σου, έχει ανοίξει και η όρεξη και σου λέει δικιά σου από δίπλα πάμε για ένα Ιταλικό, κανένα Κινέζικο, κανένα Ταϊλανδέζικο και λες όχι μωρό μου, όχι κοριτσάρα μου. Θα πάμε να φάμε μακεδονίτικο σολατεράς. Το εστιατόριο του Ρίτζεσι πρωτοτυπεί και φέρνει όλο τον Ιούλιο στο μπουφέ του τη μακεδονική κουζίνα. Όλα αυτά τα ωραία νόσημα πιάτα που μας έχουν φτιάξει οι γιαγιάδες μας στα χωριά κατά καιρούς. Συνταγές από πόλεις της Μακεδονίας, Φλόρινα, Κοζάνη, Γρεβενά, Δράμα, Χαλκιδική. Μην ξεχνάμε επίσης ότι τρώμε απεριόριστα και μπορούμε να δοκιμάσουμε επίσης και ένα ποτηράκι κρασί ή μπύρα ή ένα ψυκτικό κούτρα τζαμπαντάν. Όλο τον Ιούλιο λοιπόν, μακεδονίτικη κουζίνα στο Λατεράς. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα, Μετρόπολης ακούτε. Κωνσταντίνος εδώ, ραπ, κουλ cool εδώ και απέναντι Καζαμπάκα. Μια τριπλέτα δυνατή, έτσι. Μια τριπλέτα έτοιμη να λες αντέξει. Τα λόγια, πάνε στα θέματα. Τι θες θέματα, δεν έχει θέματα. Πάνε θες να σχολιάσουν. Δεν έχει θέματα, δεν έχει. Κάνουμε, ναι, δεν έχει θέματα. Θέατρο να παίξουμε. Θέατρο να παίξουμε. Δεν έχει θέματα. Πες μου λίγο πώς σχολιάζεις την παρέτηση της Γερασιμίδου από τον βουλευτικό θόκο. Ποια είναι η Γερασιμίδου? Η Γερασιμίδου είναι ηθοποιός και είπε, λέει, εγώ παιδιά, λέει, ευχαριστώ, βγήκε, ναι, βγήκε, ναι, ναι. Δεν θα πάρω. Ναι. Παράτησα 17-8 χιλιάρικα με όλα τα σουξουμούξου, έχω, λέει, θέατρο, έχω να κάνω άλλα πράγματα, ευχαριστώ που με τιμήσατε. Προφανώς, ναι. Η γυναίκα, δηλαδή, έχει δουλειά.
Έχει δουλειά, ναι. Απλά τη βάλανε εκεί πέρα. Αυτή βγήκε, ο κόσμος την ψήφισε. Βγήκε και λέει: ευχαριστώ, αλλά δεν θα πάρω το βουλευτικό αξίωμα. Ξεγέλασε. Ήθελα να δει πόσο μετράει. Νομίζω ότι έκανε απάτη. Γιατί απάτη έκανε απάτη. Εναντίον του λαού. Πάτη του λαού. Ποιο κόμμα ήταν. Κουκουέ είναι η. Στο Κουκουέ. Πήγε στο Κουκουέ. Τη βάλανε και επειδή είναι διάσημη. Λέει: παιδιά, εγώ θέλω να παίξω θέατρο. Δεν πειράζει, θα την τύλαν. Πάνε εσύ. Και μετά όταν θα φύγει, θα βάλουμε μια άσημη. Η οποία δεν θα έπαιρνε τους ψήφους που εσύ είσαι διάσημη. Ναι, ναι. Εντάξει, τους ξεγέλασε η κυρία Γερασιμίδη. Η Γερασιμίδη τους ξεγέλασε. Όχι, εγώ τους ξεγέλασα. Τους ξεγέλασε. Δεν τους ξεγέλασε. 7 χιλιάρικα πάντως. Βράσει τα 7 χιλιάρικα. Ναι, ναι. Άμα ήταν να μην έβαζε. Έχει υποχρεώσει, λες, στο θέατρο και στην περιφέρεια. Γιατί πριν 10 μέρες δεν είχε υποχρεώσει το θέατρο η κυρία Γερασιμίδου να πούμε. Μπορεί να μην πείσαι ότι θα την ψηφίσει ο κόσμος. Τότε γιατί έβαλε. Έβαλε, εντάξει. Πλάκα όχι. Έκανε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους πάνω από 4.000 ψηφοφόρους. Εγώ τους 4.000. Που με τίμησαν. Ναι. Αυτές τους ξεγέλασες. Με γεμίζουν δύναμη και αισιοδοξία να συνεχίζω να αγωνίζομαι. Ναι, ξεγέλα... Στο πλευρό του λαού μας. Τους ξεγέλασε η κυρία Γερασιμίδου. Έχω όμως αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις στο θέατρο. Ναι, ναι. Και δεν θα μπορέσω να. Λοιπόν, ναι. Τους ξεγέλασες, κυρία Γερασιμίδου. Θέατρο να παίζει στο Περοκέ. Παίζει την πλάτη δικιά μας θέατρο. Σε βάλανε. Επειδή είσαι διάσημη, επειδή είσαι συμπαθητική, επειδή δεν έχεις κάνει ποτέ καμιά απάτη γιατί είσαι μια τίμια γυναίκα, ναι. Πήγες εκεί, πήρε τους ψήφους η κουμούνα, ναι. Σηκώθηκες, φεύγεις, ναι. Και θα βάλουν μια που δεν την ξέρουν τη μάνα της στην πολυκατοικία. Ναι. Κατάλαβες τι έκανες, κυρία Γερασιμίδου. Η Γερασιμίδου το έκανε ή το Κουκουέ. Γιατί την ανήλικη Γερασιμίδου, τι είναι. Το Κουκουέ, έλα, σε πιάνει το Κουκουέ. Είπανε... Σου πιάνει το Κουκουέ, σου λέει, έλα ρε Γερασιμίδου. Έλα. Ναι. Έχω δουλειές. Βρέλα, σου λέει. Έχω δουλειές. Άντε, λες, έρχομαι. Όχι, να μην πιστεύω ότι θα βγει. Ξαφνικά βγαίνει και λέει, παιδιά, εγώ. Τι δικαιολογείς τώρα εσύ. Εγώ δικαιολογώ τη στάση της ότι πάνω απ' όλα βάζει δουλειά της και δεν θέλει να πάρει εύκολα. Άμα έβαζε τη δουλειά της πάνω απ' όλα, δεν θα βάζει υποψήφια. Ναι. Αυτά τα σάλια στην Ελλάδα. Δηλαδή, κάτσε τώρα, κάτσε το κάνουμε λίγο επί προσωπικού. Ναι. Στην άλλη τετραετία. Ναι. Έρχεται, ξέρω, ένα ακόμα. Ωραία. Ένα ακόμα. Και λέει, Κωστή. Κωστή. Είσαι δημοφιλής, γνωστός, σε γουστάρω. Θα πάρω ό,τι έχεις εκπομπές εδώ ραδιόφωνο. Μπράβο, ναι. Θέλεις να μπει στο κόμμα μας. Τι θα τους πεις. Όχι. Έχω δουλειά. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν σου πάμε να πάρω τη δουλειά. Μπορώ να τα βγάλω. Θα του πω. Δεν έχω ανάγκη. Ναι. Και δεν θέλω ούτε τρέξιμο ούτε να στιγματιστώ. Ούτε στο Big Brother θα πω, έχω δουλειά. Έχουμε δουλειά. Άνεργος δεν είμαι. Ναι, άρα λες ότι μη λες ποτέ, ποτέ όμως. Άμα με θέλεις να με χρησιμοποιήσεις, ναι. Δώσε ένα τσαλαντάρι τώρα. Α, νάτος ρε. Νάτος ρε ο business μας. Σκάστα τώρα. Σκάστα. Και μετά θα βγω. Αν έβαλε παραπάνω, 40 λίγα είναι νομίζω. Δεν με φτάνει. Α, 40 σε λίγο. Δεν θέλω παραπάνω. 40 σε λίγο. Ναι, εντάξει. Χρειαζόμαστε. 40? Πρέπει παραπάνω. 50, 60. 840 χρειαζόμαστε. Αυτό λέω. Άλλο θέλω να σου πω. Ναι. 50, 60 δώστα. Ναι. Για να σε βγω εγώ να. Δηλαδή έτσι σχεδόν για να σημειώνει και ύποπτη. Ναι. Δεν λέω ότι τα πήρε. Ναι. Λέω ότι θα έκανα εγώ. Λοιπόν, εγώ είμαι ο κακός. Πάμε πρωτοσέλιδα γιατί ο κόσμος. Δημιουργείται μύθους τώρα στο εγώ διαβάζω και αναφέρω την είδηση. Τώρα και πέρα, είδηση. Τι δημιουργεί ο καθένας ο κεφτός. Είναι αυτό που εγώ πως είναι είδηση. Όχι, ο καθένας συσχηματίζει. Ο άλλος μπορεί να λέει μπράβο για να σημειώσει. Δεν το κάνει άλλο. Είναι βλάκες αυτός που λέει μπράβο. Μπορεί να λέει ύποπτη σαν και εσένα. Μπορεί σωστά να λέει... μιλάει αυτός. Το βαγάς. Μπορεί να λέει άλλα πράγματα. Μπορεί να πιστεύει ότι κάτι παίχτηκε από πίσω δολοπλοκή. Σίγουρα ένας έξυπνος, ένας άνθρωπος που ζει στην Ελλάδα θα πει κάτι παίχτηκε. Δολοπλοκή. Λοιπόν, δολοπλοκή. Πρωτοσέλιδα φωνάζει ο κόσμος. Παιδιά, άντε λέει πρωτοσέλιδα, μην αργείτε, θα τα προλάβουμε σήμερα. Εδώ δεν έχουν ρεπορτάζ, πάω και άλλοι. Έχει ζουμί στο πρωτοσέλιδο. Sporttime. Sporttime. Μάχη και η φωτογραφία των Μπέρκ. Πρώτη μούρη τον Μπάουκ. Ο Πάο κυνηγάει με όποιε πιθανότητε έχει τον Μπάμε τον Μπέρκ. Αυτό... Θα μπορούσαμε και εμεί να το έχουμε. Ναι. Επειδή δεν έχει να μην θέματα, πουλήσουμε ελπίδα, λε. Να πουλήσουμε καμιά ελπιδούλα, να πούμε. Ναι. Εντάξει. Κοίταξε, όσο ο Μπέρκ δεν υπογράφει πουθενά. Ναι. Γιατί τον Ολυμπιακό τον έφτιασε. Το γουστάρω τον Μπέρκ. Το γουστάρισε. Πάρα πολύ. Εγώ κρατά... Όποια ομάδα και να πάρει. Σαν παίχτη το γουστάρω και εγώ. Σαν παίχτη. Ναι. Έχω κάποιου συνδυασμού για το χαρακτήρα του. Ο Γκαρσία καλό χαρακτήρα. Είχαμε θέματα, δεν είχαμε Κωνσταντίνε. Οδό τον έκανε. Ναι, δεν κάνει καμιά οδό Μπέρκ και του χρόνου άμα πάρει κάποιο πρωτάθλημα. Τώρα πήρα ντάμπλ, το Λουτσέσκο έπρεπε να κάνουμε. Άμα θέλαμε να κάνουμε καμιά οδό. Αίτη το ντάμπλ. Εγώ λέω να κάνετε ένα άγαλμα, κοντό θα είναι. Αυτό πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, το Λουτσέσκο. Λες πουλάει ελπίδα. Σπορτά μπορούσα να το κάνουμε κι εμείς, αλλά δεν νομίζω έχουμε κάτι ότι... απτό για Μπέρκ αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι πουλάει ελπίδα. Διότι... Θα τσιμπήσουν όμως κάποιοι. 100%. Γιατί το πρωί εμένα μόλις ξύπνησα, μου ήταν δύο μηνύματα. Κουλ, cool, έχουμε κάτι, ξέρεις. Και εμείς θα έπρεπε να το έχουμε. Ναι. Θα πουλούσαμε παραπάνω φύλλα. Να πουλήσουμε ελπίδα, δηλαδή, λες με Μπέρκ. Πουλάμε ελπίδα, πουλάμε φύλλα. Δεν υπέγραψε ακόμα στην Τραμπζοσπορ, σου λέει μπορεί να γίνει. Μια μέρα πουλήσω ελπίδα γιατί. Εντάξει. Εντάξει, Κωνσταντινούκη. Καλά, δεν το λέω. Μια μέρα.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτή είναι αυτό που θα πουλήσει. Οπωσδήποτε. Καμιά τριανταριά παοξίδες εκεί που είναι στην Αθήνα. Όχι τριανταριά. 5.000 έχει μόνο Πανελλήνιος. Πανελλήνιος. Που πάνε εκεί και του φυλάει. Δεν ξέρω ποιο φυλάει, αλλά του φυλάει. Εδώ ξέρω πάντως ότι δεν υπάρχει κανένας. Εκεί εδώ του φυλούσαν τα μάτια. Ναι, αλλά δεν έχουν κάνει καν εδώ πέρα. Και εγώ άμα και κάνω σύνδεσμο χριστιανών στην Κωνσταντινούπολη με 8.000 αστυνομικού. Αλλά. Κουλιάνε, πάνε παρακάτω τώρα. Συμφωνία τη ΑΕΚ με τη Ρώμα για Βέρντε. Αβάντι λέει, αναμονή και ο για Βέρντε τον καλή παιχτάρα είναι. Είναι ναι. Περίπτωση νέου Βαλμπουενά. Νέου Βαλμπουενά. Ναι, καλή παιχτάρα είναι. Μπουκαδόρο, κοντούλη, γρήγορο. Του θέλουμε αυτού. Παστελώνει. Του θέλουμε αυτού. Ναι. Του κοντού που παστελώνουν. Είναι 1,68-1,69 για αυτό. Τριπλάρι. Τριπλάρι, γκολάρι, μασάρι. Όλα μαρκάρι. Τα αυτή δεν μαρκάρει. Αυτή συνήθως δεν μαρκάρει. Άμα μου κάνει 12 γκολ το χρόνο, τι να το κάνω. Ναι. Ας πάρει ένα σκάφι να μαρκάρει, να πούμε. Σωστό. Λοιπόν, αρέσει λέει ο Ολυμπιακός. Ναι. Κυρίως του πρώτου μηχρόνου κόντρα στη Δυναμό Κιέβου 1-1. Και από κάτω χτύπημα για Λευτέρη Αυγενάκη, νέο υφυπουργό αθλητισμού. Ο Ολυμπιακό, το ξαναλέω, όσο τον είδα, ήταν καλό. Εγώ σήμερα, αν ήμουν φορμαρισμένο, θα είχα τον Μπέρκ πρώτη σελίδα. Και από κάτω, δεύτερο από κάτω, ούτε άλλο ούτε τίποτα. Μια φωτογραφία των Αυγενάκη, αγκαλιά με τον Μαρινάκη. Και τελειώσαμε. Και τελειώσαμε. Πουλήσω 50.000 φύλλα. Και τον Μπούζα από δίπλα από εκεί διαπλώσα. Το αθηνικό κέντρο, το αδιφάγω. Θα πουλήσω περισσότερα φύλλα από ό,τι πούλησε, να πούμε, η φοβερή δουλειά που έχει γίνει εδώ πέρα στον Όμιλο. Ναι. Με το Μπάουκ τον Ταμπλούχο, να πούμε το περιοδικό. Ναι. Δηλαδή θα είχα Μπέρκ. Μπέρκ πάνω. Πουλάω ελπίδα. Πουλάς ελπίδα. Αυγενάκη πουλάω πουλάς κλάμα. Και, πουλάω κλάμα. Ακλάμα πουλάς ή διχόνοια. Και το τεράστιο άρθρο του Μπούζα από μέσα. Και τέλειωσε. Το Γρηγοριάδη από πίσω έχει ένα χειρόγραφο. Ναι. Και ξέρει τι θα πουλήσει στι παραλίε. Χαμός. Αλλά. Μάλιστα. Θα μα λες τι θα βάζει το πρωτοσέλιδο. Θα βάζει και κανένα γυμνό που καμιά παραλία δίπλα βάζει να ανοίξει το μάτι. Τα γυμνά θα τα βάζα μέσα. Μέσα, στο κεντρική σελίδα. Ως φιλελεύθερη και συντηρητική. Ναι. Αυτή θα. Εντάξει, αλλά θα έβαζε κανένα γυμνό μέσα. Ναι, βέβαια. Αλλά. Λοιπόν, αυτό είναι το πρωτοσέλιδο. Αρέσει ο Ολυμπιακός. Παρακάτω. Προχωράμε. Πάμε να δούμε τι έχει και η live, η οποία είναι ως συνήθως πολυπίκυλη. Έχει τον Βέρντε, έρχεται λέει ο Πεχταράς. Σε λίγο θα ανακοινώσουμε και το όνομα. Έρχεται ο Πεχταράς, τελειώνουμε με τη live και ανακοινώνουμε το όνομα. Η ΑΕΚ τα βρήκε με τη Ρώμα. 1 εκατομμύριο θα δώσει η ΑΕΚ. Ποιο θα δώσει 1 εκατομμύριο. Και 30% ποσοστό μεταπόληση για τον Ντανιέλε Βέρντε. Θα δώσει ο Μελισσίνης 1 εκατομμύριο. Είναι πολύ καλό ο παίκτη. Δεν μπορεί να τον πάρει τζάμπα. Θέλει να κάνει υπέρβαση. Μήπω είναι άρρωστο ο Μελισσίνης. Κοίταξε, αν η ΑΕΚ πάρει Βέρντε, πάρει και κανένα center for τύπου Νέλσον Ολιβέρα, νομίζω ότι μαθηματικά έρχεται εύκολα τρίτη. Αν πάρει και Βέρντε, αν πάρει και δηλαδή, αν δεν του πάρει, τι θα βγει δηλαδή. Μπορεί και τέταρτη. Μάλιστα. Ποιο θα την περάσει. Ο Άρης. Ο Άρης με τον Χατζηδάκη, τον Λουκάνικο. Με τον. Με ποιον. Νικόλα Μαρτίνε. Το Κουέστα έμαθε. Τι έμαθα, εντάξει. Του φάγε κάποια γκολ που ήταν. Τι κάποια γκολ. Πιο βαρύ και από το θάνατο. Εντάξει, βαρύ κορμί, κάτσε να πάρει τα πάνω του. Το Σιμιντέ, πώ το λέω, τη Λαμία. Σιντιμπέ, ποιον. Όχι ένα τερματοφύλακα που έχει Λαμία. Σαρόνοφ, ποιον. Σαράνοφ. Και επειδή το Σαράνοφ είναι μάνατζερ ένα φίλο μου, ο Τόμ. Όπα. Και φιλαράκι μάνατζερ, καζιμάχα, αλλά. Πάρτε το Σαράνοφ, το Σαράνοφ. Πάρτε το φιλαράκι μου την προμήθεια. Δεν γίνονται αυτά. Έκπληξη με Αυγενάκη για τον νέο υφυπουργό αθλητισμού. Αυγενάκη με κύρα μου, πάρε με. Έκπληξη είναι, δεν ξέρω τώρα τι. Για καλό και για κακό, ναι. Θα γράψει ιστορία, λες το τόσο. Κούζα τη σελίδα. Δάκρυα, αίμα και υδρότας. Θα δεις με τον Αυγενάκη. Θα έχουμε δάκρυα. 365 μέρες έχει ο χρόνος. Ναι. Τις 300 μέρες ο Μπούζας με τον Αυγενάκη θα έχει θέμα. Λες. Βέβαια. Βασικό θέμα. Μεριά. Στο κάδρο θα τον έχει και τον βαράει βελάκια. Βελάκια θα τον βαράει. Αλλά. Λοιπόν, εμπάλο στο κάδρο ψηλά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος συνεχίζει να μην έχει αποκτήσει κανέναν ποδοσφαιριστή. Είναι η μοναδική ομάδα παγκοσμίως που στις μεταγραφές έχει πάρει ακόμα παίχτη. Τι είναι λαθρομετανάστης αυτός, τι πέρασε με τη βάρκα απέναντι. Γουινέζος είναι, εξτρεμάκι. Ναι. Αποδεσμεύτηκε από την Παλέρμο. Θα πουλούσε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας τίποτα σαγιονάρες. Ναι. Θα τον πήραν θα τον και στο Τέξας απ' έξω του Παπαγενόπουλου το σπίτι. Άνα μπράβο εκεί απ' έξω. Θα πουλούσε καμιά σαγιονάρα, το είπαν εσύ καλός, είσαι έλα παίξεις μπάλα στο Παναθηναϊκό. Εντάξει, τι να κάνει, Αγιονάρη θα πουλάει να παίζει μπάλα. Λες από τις κάλπες στην παραλία στη Βάρκιζα. Βλέπει τη Βάρκιζα εδώ την παραλία. Μια χαρά είναι. Βάρκιζα. Λοιπόν, και πριν. Και ο Κωνσταντάρας έμενε. Στη Βάρκιζα. Μια χαρά είναι η Βάρκιζα από ό,τι βλέπω. Εντάξει, ωραία παραλία. Την δεύτερη του γυναίκα, την Κική Σεχδίτσα. Λοιπόν, πριν πάμε στην Κική Σεχδίτσα και δούμε και τα πρωτοσέλιδα τα υπόλοιπα. Ναι.
νικητής για την κλήρωση σήμερα. Και πρέπει να το βγάλουμε, διότι βγάζοντας το σημερινό νικητή, φτάνουμε την αρκούδα με το πούμα. Χθες η αρκούδα δεν έβγαλε. Δεν έβγαλε. Δεν έβγαλε. Και τους έκανα χουλιαμά, πήρα εγώ τηλέφωνο να παίξω. Και σου λέω είμαι νικητής, πουλούσα τρέλα. Θα βγω καμιά μέρα, τους κάνω κανένα χουνέρι. Καλή κόντρα έχουμε με αυτό. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να τους φτάσουμε σήμερα. Και... Οπα, τι είναι αυτό το τούμπανο που έβγαλε στην παραλίαση. Τώρα δηλαδή αυτή να πήγε πρωί-πρωί 9 η ώρα να κάνει μπάνιο, ρε Κωνσταντίνε, για να την κάνει συνέδευση. Είναι βαλτή αυτή η συνέδευση. Με τα σιλικονάτα τα στήθια. Γιατί είναι σιλικονάτα. Τι είναι, κανονικά είναι αυτά τα βλέπεις. Γιατί να αυτά αγόρι μου τα σαν σάκο του μπόξα τα βάζεις, θα ξεβουσκώσουν. Έτσι, γιατί κάποια γυναίκα που έχει μεγάλα στήθια να σιλικονάτα. Αυτά όμως είναι και πολύ στιτά και για την ηλικία της που είναι 45. Αυτή αποκλείεται. Ποια είναι 45. Αυτή τι είναι, τι νομίζεις εδώ. Δεν τη δείχνει από τη μέση και κάτω, φοβούνται. Δείχνει μόνο το μέση και πάνω. Τη βάζει και. Είναι και παραπάνω. Έλα, ήρθε ο Βαραγιάννη το απόλυτο αρσενικό εδώ μαζί, η τριπλέτα εδώ. Δες εδώ πρωί-πρωί, Βαραγιάννη. Ήρθε να πάρει χαρτί, αλλά να το μάτι. Κοίτα να δει, βάλαν πρωί-πρωί, ρε φίλε, αυτή να πρέπει να πήρε φράγκα εκεί, να ξέρει. Στάνταρ. Ξανθιάνε, πού να πάρει φράγκα. Α, τι πήρε τώρα, κάτσε εδώ, τι σε Κόπερτον. Α, Κόπερτον. Του λέει, έλα στην παραλία, κάνουμε ένα βιντεάκι το πρωί, πάρε και ένα μεροκαματάκι να γουστάρουμε. Λοιπόν, νικητή πρέπει να το βγάλουμε. Και πρέπει να δώσουμε κάτι. Γιατί τελείωνε μια ώρα με τον νικητή. Γιάννη ναι. Ρίζο. Τραγουδιστή είναι αυτό. Τραγουδιστή. Ο Γιάννη Ρίζο δεν είναι τραγουδιστή. Ο Ρίζο το ηθοποιό, εγώ ξέρω. Νίκο. Ναι, αλλά Ρίζο το λέγανε και αυτό. Ναι. Γιάννη, και είχατε και ένα τερματοφύλακα Ρίζο που τάτρωγε όρθιο. Τάτρωγε, σωστά μιλά. Λοιπόν, όρθιο τάτρωγε. Ρίζο Γιάννη, ναι. Σε θέλουμε όρθιο, σε θέλουμε παλικάρι. Ρίζο Γιάννη. Ρίζο Γιάννη. Ρίζο Γιάννη. Ναι. Λοιπόν, ακούω, για πε για τον Ρίζο Γιάννη. Κοντό. Γιάννη Ρίζο. Εντάξει. Οδηγάει Μίνι Κούπερ. Μίνι Κούπερ κοντό, ναι. Μαμόθρευτο μεγάλο. Και αυτό. Τελευταία πολλά μαμόθρευτα. Η μάνα, πώ το λένε, χωρισμένη από τον πατέρα, γιατί είναι καργερίστρια η μάνα. Καργερίστρια η μάνα. Μάνα καργερίστρια. Ναι, ναι, ναι. Όσες γυναίκες είναι καργερίστριες μένουν μόνες στο τέλος. Αυτό είπα τη Λατινοπούλου. Πρόσεξε, τη λέω, μην ξεχάσει ότι είσαι και γυναίκα. Γιατί σε βλέπω σε 28, έτσι έχεις τραβηχτεί, έχεις κάνει κάτι ναι. Τέτοια να πούμε. Και διάφορα δεν μ' έχεις τραβηχτεί, Ναι, δεν μ' αρέσει. Λέω, κοίταξε, μην ξεχάσει και εμείς μόνοι σαν τη ράπτη στο τέλος. Αυτές, φίλε, δίνουν το είναι του στη ζωή του, στην καριέρα. Τα ξεχνούν όλα στην πορεία. Και όταν το θυμούνται, έχουν φτάσει 50. Και όταν θυμηθεί ότι θες να κάνει παιδί, έχει στεγνώσει από κάτω. Ακριβώς. Αυτό γίνεται με τις καριέρες. Κατάσταση να πούμε. Εάν δεν βρεθεί κάποιο να τη μουρλάνει τον εγκέφαλο, δεν είναι εκεί καθυλωμένοι τώρα, ξέχαστο. Και οι ραπτίδες. 45 δεν ασχολείται με τίποτα. Πάει ραπτή, έμεινε μόνο. Εκεί με αυτό ασχολείται. Τελείωσε. Λοιπόν, και όταν το θυμούνται είναι αργά. Τελείωσε. Πάει. Καλά. Στα λέω εγώ που είμαι και. Εκτός. 1927, πόσες μέρες πιο μεγάλος από σένα. Είσαι 3.000 μέρες σίγουρα πιο μεγάλος. 3.000 μέρες. Είσαι, 3.000. Είδα τον ήλιο να ανατείλει 3.000 μέρες. Παραπάνω. Βέβαια. Λοιπόν. Είδα τον ήλιο να πεθάνω άλλες 3.000. Άλλες 3.000 να καλύψω το χαμένο έδαφο. <έδαμε. laughs> Τι μπαγάσε είμαστε. Λοιπόν, Γιάννης Ρίζος είπαμε μαμόθρευτο. Μαμά καριέρα, Μίνι Κούπερ κοντό. Ή BMW 116. Α! Μίνι Κούπερ και τώρα πάμε σε μια άλλη διάσταση του θέματος. Μπορεί να έχουμε και BMW. Του ξυπνάει η μάνα το γαλατάκι και τα λοιπά. Όχι, ρε φίλε, τι είναι, 15 χρονών είναι, 12, 9. Τριαντάρης. Ανέος είναι ο Ρίζος. Ναι. Όπου περνάει check-up, γκόμενες η μάνα, τι είναι αυτό και ποια είναι αυτή και τι είναι αυτή, δεν την πάρει αυτή, στραβή αυτή, κουτσί αυτή. Του βάζει χέρι και μάνα. Πανόραμα. Πανοραμίτης. Εκεί η νόμευτα πριν ομάδα. Ομάδα ναι. Αριανός Φλόρας. Αριανάκι. Φλόρας, όχι Σούπερα. Ναι, Ποντίκι. Θύρα Ποντικάρα. Σούπεράδε είναι καλοί. Καλή, καλή. Είναι λοιπόν. Μάχημοι, μάχημοι. Ρίζος. Ρίζος. Γιάννης. Μέχρι παραπέντε έχει δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί μα. Έτσι. Άντα δικηγόρο, γιατρό. Ναι, αυτό σε κάνει. Τι αυτό κάνει. Τρε, στο εκπαπέ είναι. Εκμετάλλευση πατρική περιουσία. Τι είχα. Στο εκπαπέ. Εκμετάλλευση πατρική περιουσία. Αχ, αγόρι μου. Έτσι φαίνεται. Άντε να δούμε. Με τι ψυχή να πάρει τηλέφωνο, αγόρι μου. Πε κάμια φορά κανένα καλό πράγμα, πα και μα. Τι κακά πράγματα είναι αυτά. Ούτε ένα καλό. Ζωάρα. Τι ζωάρα. Τι ζωάρα. Εκπαπέ. Εκπαπέ. Μαμά του βάζει χέρι. Τρία-τέσσερα λατάκι. Τρία-τέσσερα κίνητα τα νοικιάζει. Πάει σπράτη τα ενίκια. Ναι. Αυτό φαίνεται. Το ρίζο είναι αρχοντικό. Ρίζο. Ωραία. Ναι. Λοιπόν. Εγκέφαλη. Μπουχαλάκη Βαλμπουενά, Γκυγέρμε, το πρωτοσέλιδο του Φωτό. Παλιά οι παππούδε μα στη δεκαετία του 50 δεν είχαν χαρτιά υγεία και σκουπιζόταν με εφημερίδε. Άμα φως. Πάρω εγώ τώρα το φω. Ναι. Και δύο μπουχαλάκι πρώτη σελίδα. Μπουχαλάκι, αφού έβαλε γκολ. Και μου τελειώνουν τα χαρτιά υγεία. Μπουχαλάκι. Μπουχαλάκι και έχω σκουπιστεί οπωσδήποτε. Ο Γκυγέρμε μου αρέσει. Όμως. Έλα εντάξει τώρα, άσε τον Μπουχαλάκι. Εγώ έναν Γκυγέρμε θα τον ήθελα στον Πάκο. Τον Γκυγέρμε για τα χαφ. Ναι. Γκυγέρμε δεν έχει και καμαρά. Θα τον ήθελα τον Γκυγέρμε. Όχι τον Καμαρά, τον Γκυγέρμε. Καμαρά, καλό, καλό. Καλό, καλό, μαυρούχο. Εγώ θέλω Γκυγέρμε. Θε το μαύρο εσύ. Δεν θέλω. Μαύρο ένα, φτάνει εσύ πίσω. Εσεί με του μαύρου έχει θέματα να πούμε. Σε κάποιε θέσει. Ναι. Σε κάποιε θέσει, όχι σε όλε. Ναι, ναι. Εσύ σαν σέντερ μπακά προέχει. Με λαμψούλη. Α, με λαμψούλη. Λοιπόν, αλλά Γκυγέρμε γουστάρω. Σαν καρέ. Τι Σανκαρέ. Εκεί τι λέει. Ναι, Σανκαρέ λέει. Ναι. Σανκαρέ και Βάλτερ παίζουν για, τον Ολυμπιακό, 8. Για το 8. Ο Σανκαρέ, ο Γιουνούς που ακούστηκε για τον Πάοκ, ο παίκτης που τη Μπουντό. Αν ο Ολυμπιακός ναι. ψάχνεται στα χάβια να ενισχυθεί. Ναι.
Και έχει Καμαρά και Γιγέρμε. Ο Πάοκ τι πρέπει να κάνει. Καλά, τι πρέπει να κάνει ο Πάοκ. Σωστό προβληματισμό, Κωνσταντίνο μου. Είναι σωστό ο προβληματισμό σου. Αυτό που, έχει, που έχει μόνο οχτάρια ο Πάοκ. Έχει οχτάρια. Μόνο οχτάρια. Ναι. Και να κάτσε με εξάρι, αυτό. Έτσι. Τίποτα άλλο όμω. Ξέρει να παίξει ο Τσίπρα στο 4-4-2. Ναι. Εξάρια δεν έχει. Ο Τσίπρα. Δεύτερο φόρ ποιο θα βάλει. Ναι. Δηλαδή τι αφήσει έξω τον Μπέλκα, το βάλει σε ρόμβο. Τι αδιδάκι. Δύσκολα. Το δω εγώ τώρα αυτό. Το τσεκάρω εγώ αυτό να ναι. Έχει κάτι θεματάκια πάλι ο πρωταλητή φέτε πίσω του εξηγιατές, Βασιλιάδης Κοντονής Κωνσταντινίας φάτωσαν σε εκλογές. Έχετε τέτοια θεματάκια ο πρωταλητής, ο συνήθως, έτσι. Λοιπόν, εσύ, όταν εγώ εκλέγομαι στη Θεσσαλονίκη, ναι. Σαραπτόπουλος με ένα κόμμα, θα πάρω να κάνω δημόσια σχέση με τον Ολυμπιακό, όπως έκανε ο Ταχιάος. Ναι, φοβερό. Ο Ταχιάος, φίλε, έφαγε δύο κουτουλίδια μέσα σε ένα μήνα, έτσι είναι φοβερό. Δηλαδή είμαι εγώ Βασιλιάδης. Εκλέγομαι στην Αθήνα Πειραιά που στο διάλογο κάτω στο Λεκανοπέδιο. Και κάνω μαγκές ο Ολυμπιακό. Απαγορεύεται. Θα την πληρώσω. Ναι, όπως ναι, θα ναι. την πληρώσει ο οποιοδήποτε. Έρχεται και κάτι. Μα ο Γούναρης, ας πούμε, έκανε μαγκές με τον Ολυμπιακό. Δεν τον θέλω στους παλεμάχους δεξιά δεν και αριστερά. Δεν θέλει κανένα εδώ στον λοιπόν, ναι, στον τόπο σου θα γλύφει αυτού που είναι δίπλα να πούμε. Ναι. Ναι. Τι να κάνει, δηλαδή, κάνει με τον άλλον, ναι. Πράσινη. Γίγαντα τη καρδιά μα, λέει ο James Gist που αποχώρησε. Μπάσκετ, ρε, χτυπάει ρε, παντού περιμένω το Φρίντερ. Αυτή η εφημερίδα μόνο μπάσκετ. Βρωμάει βόρεια προάστια. Μπασκετήλα. Αυτή από το κουκάπτι είναι. Από τη Φιλοθέη και κάτω η εφημερίδα. Ναι. Δεν πουλιέται. Δεν πουλιέται. Αυτή θα πουληθεί εκεί. Και η φυσιά πέφτει στου κρύου. Στου κρύου που δεν αφήνουν τα σκυλάκια του εστιατόρια. Χαλάνδρι και φλόρι εκεί. Ναι. Έλα τώρα. Λοιπόν, πακέτο 4 εκατομμύρια για 3 χρόνια. ΑΕΚ τα βρήκε, λέει, με τη Ρώμα για Βέρντε. Ναι. Και οι μάνατζερ του το καθυστερούν για να αποκομίσουν όσο δυνατόν περισσότερα ωφέλη. Καλή ελπίδα. 23χρονος Ιταλός Εξτρέμ θα έρθει για υπογραφές για 3 χρόνια 4 εκατομμύρια. Αν τον πάρει. Είναι καλή κίνηση. Είναι καλή κίνηση. Α, μην τα λέμε εμείς, τα λέμε. Αλλά... Όλα τα λέμε. Αλλά... Και τα καλά και τα στραβά. Άκου, λέει... Άνα, γεια σου. Ναι. Λοιπόν, ο ρόλος του κρίσης, θέλω πιο δημιουργικούς και πιο αποτελεσματικούς. Εντάξει, πουλάει και ελπίδα, πουλάει όμως και όνομα σήμερα. Εντάξει, κάτι θα γίνει. Δεν είναι τόσο ουτοπικό ναι. το ελπιδοφόρο πρωτοσέλιδο. Σήμερα οξύδησε παίρνει τα εύσημά μου. Σωστός. Ωραίος οξύδης. Εμείς τα λέμε όλα. Ωραίος οξύδης. Και πρωτοσέλιδο Μέτροσπορ, έτσι. Ο Μέτροσπορ θα μπορούσε να έχει αγκαλιά τον Αβγιανάκη. Αλλά βλέπω εκεί με τη Νέα Δημοκρατία, μήπως τα έχουμε καλά και δεν το βγάλουμε. Λίγο καλά πρέπει να τα έχουμε. Μήπως ο Μπούζας θα πούμε. Λίγο καλά πρέπει να τα έχουμε. Θυμάμαι με τον πατέρα μου όταν είχε βγει το Πασόκ το εκεί στο κτήμα του πατέρα μου, ναι, ναι. ο Μπούζας με τον πατέρα που είχε βγει το Πασόκ, κλαίγανε. Αου, αου. Το 81? Το 85. Το, α, το, α, η δεύτερη τετραετία. Πάει να δυνατόν αυτός ο λαός οι αλήτες, να φωνάζει ο Μπούζας. Συμφωνούσε ο Μηταράς ο συγχωρεμένος. Αλλά. Δεξιόμουτρα. Αλλά. Α, 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 λοιπόν, πα, πα, πα. Ψάχνουμε αρχικά τον Γιάννη Ρίζο, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη το παιδί το έχουμε, έτσι. Λοιπόν, ναι, Γιάννης Ρίζος έχει ακόμα 25 λεπτάκια να επικοινωνήσει μαζί μας. Και ακούσε λίγο κάτι που σας ενδιαφέρει, διότι αυτό το καλοκαίρι στα καταστήματα Wind βρίσκουμε εκπτώσεις έως 70% με απίθανα καλοκαιρινά δώρα και με έως 48 άτοκες δόσεις. Υπάρχουν προσφορές που ξεχωρίζουν, όπως τα σειρά Samsung Galaxy Alpha, τα Huawei, το Honor, αποκλειστικότητες πραγματικά, τα οικονομικότερα 4G smartphone της αγοράς με οθόνη 5 inch Alcatel, μόνο 49,90 αποκλειστικά στη Wind, φίλες και φίλοι. Εμείς θα πάμε σε απαραίτητο κομψό διαφημιστικό. Επιστρέφουμε με γραμμές, ελπίζοντας και με τον φίλο μας τον Γιάννη Ρίζο. Τα παιχνίδια μπορεί να σταμάτησαν για το καλοκαίρι, αλλά έχουμε παιχνίδια κληρώσεων στο Ρίζες Καζίνο, φίλες και φίλοι. Car or cash, για να θυμάστε, να το θυμάστε, γιατί μοιράζει πάρα πολλά χρήματα και αυτοκίνητα κάθε εβδομάδα. Για να καταλάβετε πόσο απλή είναι όλη η διαδικασία, πηγαίνετε καζίνο, με το που μπείτε στην είσοδο σας δίνουν λαχνούς συμμετοχής. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είναι όλες οι κληρώσεις, μαζεύετε τους λαχνούς. Περιμένετε τις κληρώσεις, αν είστε τυχερός θα διεκδικήσετε 5.000 ευρώ ή ένα αυτοκίνητο Renault Twingo. Έχουμε, πριν πάμε γραμμές και επικοινωνήσουμε μαζί σας και με τον φίλο τον Γιάννη Ρίζο που ψάχνουμε για να μπει στην πολύ μεγάλη κλήρωση για το σούπερ μάρκετ ενός έτους, έκκληση για αίμα, το όνομα είναι το Μπάζογλου Γεώργιος, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μετά από πολύ σοβαρό ατύχημα όπως με ενημερώνουν. Αίμα λοιπόν χρειαζόμαστε. Στο Παπα-Νικολάου, στο όνομα τον Μπάζογλου Γεώργιος, όποιος μπορεί, έχει χρόνο, διάθεση, μπορεί να πάει να βοηθήσει το φίλο μας, είχε σοβαρό ατύχημα. Το ξαναλέμε, εμείς ψάχνουμε τον Γιάννη Ρίζο και πάμε και γραμμές, Κωνσταντίνε. 90-90-90, να ακούσουμε το ακροατήριό μας.
ποιοι είναι οι προβληματισμοί του, έτσι μεσούσει του καλοκαιριού. Έχουν προβληματισμού. Έχουν προβληματισμού τώρα. Δεν θα έχουν. Οι Παοξίδες του δικού του, οι Αριανοί του δικού του, οι Ηρακλειδείς είναι μόνο προβληματισμοί. Οι άλλοι που ασχολούνται με τα πολιτικά είναι σε αναμονή. Πάντως η πρώτη μέρα καλά τσούλησε, έτσι για να τα λέμε κιόλα. Όταν λες πρώτη μέρα, τι εννοεί. Πρώτη μέρα μια χαρά τα πήγαν η νέα συνέα κυβέρνηση. Πρώτε 40 ώρε. Νομίζω θα καίγεται ο τόπο. Οι κομμουνιστές θα καίνουν τώρα του κάδου κτλ. Θα έχουμε τέτοια λε. Θα έχουμε τέτοια. Πρώτο εδώ πέρα σε Θεσσαλονίκη σάρωσε. Σάρωσε, τι να κάνουμε τώρα. Δεν κάνει για υπουργό ο Γιουλέκα. Δεν τον έβαλε και πουθενά. Χαμηλών τον. Θε λίγο πιο τζαμπουκάλι. Έχει τζαμπουκάλι. Άμα το πειράξει την κόμενα στο εστιατόριο, μπορεί να φωνάξει. Να σκύψει το κεφάλι και να. Να πει το σερβιτόρο, σα παρακαλώ το λογαριασμό να φύγω. Τι θα έκανε. Απλακωνόμουν. Πλακωνόμουν. Κάνα πιάτο να πετούσε κατευθείαν. Πά, καμιά καρέκλα έτσι. Έμα, βράζουν το αίμα μα, βράζει. Είναι για υπουργοί αυτοί. Για πάμε στο φίλο. Και ο Καλαφάτης, ωραίο παιδί, ωραίος άντρας, ναι. Ωραίο αυτό και τα λοιπά. Τον παράγοντα έκανε και στο σκάν ήμασταν μαζί. Χαμηλών τόνων. Χαμηλών τόνων. Δεν είναι το αυτή που πρέπει να είσαι στην Ελλάδα. Πάμε, έχουμε γεμάτο κέντρο. Αλυταράς. Αλυταράς, πρέπει να είσαι λίγο τζαμπουκαλής, να βράζει το αίμα σου μέσα. Κοπρίτης πρέπει να είσαι. Θα τον βγάλουμε το ρίζο αυτό να. Στην Ελλάδα και πας υπουργηλίκη πρέπει να είσαι ή κοπριά ή να είσαι από μεγάλο τζάκι. Ναι. Α, αυτή εδώ είναι τώρα. Δεν έχει κάδικο εδώ, Κωνσταντίνο. Δεν έχει κάδικο εδώ. Ένα από τα δύο. Πάμε. Έλα, φίλε, πάμε καλημέρα. Πάμε να πάρουμε τα φιλαράκια. Άντε, για πάμε. Είμαι εσένα περιμένω τόση ώρα με τις κοπριές. Τι να κάνουμε. Πάμε. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, ρε, Τακίμη. Να το το Τακίμη. Να το το Τακίμη. Καλημέρα μας. Πού είσαι, ρε Τακίμη, τι λέει. Με λένε Γιάννη Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω. Το ξέραμε αυτό εμείς. Α, τι θα έλεγα, για πες. Αυτό που δεν ξέρετε έρχεται την Παρασκευή. Άντε πάλι. Άντε, άντε πάλι. Άκουτε, ναι. Άκουτε. Ναι. Δύο μπόμπες. Δύο μπόμπες. Δύο, μία, μετά η άλλη. Στο επιτόπου. Στο καπάκι. Και να πεις το κουμπαράκι σου, ναι. Η Λολή τι κάνει. Τι κάνει η Λολή. Το 81 καβατσάρισε, του πήραν το πάρκο. Πήγε, έδωσε η γυναίκα τα λεφτά του Παπάζογλου στο Δήμο, τα λεφτά τα ψάχνουμε. Και πήγε η Πατουλίδου και έκανε να πούμε με το ΕΣΠΑ το πάρκο τα Ιδαρά. Τον Παπάζογλου με συγγνώμη, Κωνσταντίνε. Τον Παπάζογλου από την Τούμπα. Ναι, ρε, τον Νίκο. Ο Νίκος είναι. Κάτσε, ο ένας. Δεν είναι, ήταν. Ήταν, πάει, μας άφησε ο Παπάζογλου. Εδώ και πόσα, δύο-τρία χρόνια, πόσα, τέσσερα. Εγώ μιλάω για άλλο Παπάζογλου. Άλλο Παπάζογλου. Φύγε εκτός θέματος, πάμε επόμενη γραμμή. Άστρα πάει στο διάλογο. Η Τσιμπούλκοβα στη Σαντορίνη, Κωνσταντίνε. Τσιμπούλκοβα ποια είναι. Τενίστρια. Γουστάρει, λέει Σαντορίνη Τσιμπούλκοβα και πάει εκεί κατά. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το νησί πώς το γουστάρουν. Τι έχει αυτό γιατί το νησί. Ρε φίλε, είναι ωραίο. Τι έχει η Σαντορίνη. Έχει τη θέα εκεί, πα και βλέπει μαζί με του Ιάπωνε εκεί απέναντι, το ηλιοβασίλεμα. Το ηλιοβασίλεμα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Άμα κατέβω τώρα εγώ 33 χιλιόμετρα κάτω, κάτω. Ξέρεις τι ηλιοβασίλεμα βλέπω. Το θέμα κάτω, είναι άλλο, να είσαι φραγκάτο και να πα να κάτσει στην πλευρά την καλή εκεί που είναι. Εκεί που είναι η καλτέρα που είναι. Τι βλέπει. Και να βλέπει, να έχει πισίνα μπροστά. Τι να βλέπει. Το λιοβασίλεμα, να σκάει κάτω. 30 λιοβασιλέματα έχω εδώ, πάρα καλά. Δεν έχει τέτοια θέα, ρε φίλε. Δέντρα έχει. Δεν έχει δέντρα. Θάλασσα καλή έχει. Όχι. Όχι. Ηλιοβασίλεμα θα φας. Θα φας ηλιοβασίλεμα και να σκάσει. Να του μπανιάσει από το ηλιοβασίλεμα. Μην λε, δεν θέλω άλλο. Πιο ελεηνό νησί από τη Σαντορίνη. Ναι, αλλά είναι το νο ένα στην Ελλάδα και μέσα στα τρία σε όλο τον κόσμο. Δεν με νοιάζει, πάμε. Δεν σε νοιάζει, αλλά εγώ. Κάνει καλή διαχείριση. Ναι, πάμε καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Όχι, όχι, έλα Πασόκ, Πασόκ, έλα. Πασοκάρα. Πιο μάπα νησί από τη Σαντορίνη δεν υπάρχει. Ναι, ελεηνό. Για χοντρή μάπα. Για νεόβλαχους, μετά το 90 εκεί πέρα, νεόβλαχους. Ναι, ναι. Να πάνε και κάτι Ιάπωνες εκεί πέρα που τσιτσιρίζουν. Βγάζουν φωτογραφίες, μαζεύονται εκεί. Όλα τα καϊβάνια τα πάνε όπου τα πάνε. Είναι πιο άσχημο νησί, δεν υπάρχει. Ένα βρωμό ηφαίστειο. Πανέμορφο. Καλά, καλά. Η Ανάφη από δίπλα είναι φοβερό νησί. Απ' πάει στην Ανάφη, θα περάσει καλύτερα. Ποια Σαντορίνη τώρα μας λένε αυτή. Σαντορίνη με κλειστά τα μάτια, φίλε. Αυτό λοιπόν, τους είπανε. Ναι. Αυτό είναι. Ολιβέρα λέει μεγάλο σκάφ. Ό,τι τους λένε, λένε. Ό,τι τους λένε, λένε. Πάμε παρακάτω. Λέει. Ναι. Κώστα, για το πάρκο, ρε, στον Αϊφεράμπη. Ναι. Λοιπόν, ξέρεις τι κατάλαβα με αυτό που είπες. Το 90% όλοι κρύβουν ένα πασουξί μέσα τους. Ρε. Γινόταν αυτοί οι αιτωνίχηδες να τα αφήναν εκεί πέρα τα λεφτά, ρε. Δεν γινόταν. Αιτωνίχηδες. Κάτσε ρε φίλε, και αυτό τώρα που είναι δωρεά για τον Παπάζογλου, γυναίκα, δηλαδή που, τι αιτωνίχηδες. Δηλαδή εδώ πάνε να κάνουμε το παρκάκι για τα παιδάκια, να είναι ωραίο. Αυτή ήταν πασοκο αιτωνίχηδες αυτή τη στιγμή. Πού να ξέρει η γυναίκα, ρε. Σε ποιους τα λεφτά που τα έδωσε τώρα η γυναίκα. Ναι, ας πρόσεχε. Πού να ξέρει τώρα χρόνια, δεν προσέχει. Δεν μπορεί να γίνει μια ατομική πρωτοβουλία να πάει η γυναίκα να πει η γυναίκα να φτιάχνω. Πρέπει να πάει στο Δήμο, να τα σκάσει εκεί τα λεφτά. Τα λεφτά χαθούν τα μισά, βέβαια. Μάλιστα. Κόλλη.
Καλό, οι τις βρύσες να προσεύχουμε στον Αϊθαράπη. Θα μαλώσω κόκκινο. 11 βρύσες, ρε φίλε, στον Αϊθαράπη. Τι δουλειές έχουν γίνει εκεί πέρα. Μόνο από αυτό να καταλάβεις τώρα. Φαντάσου κάτω τι τρώνε οι άλλοι κάτω. Φάξε τώρα. Φύγε, Πασόκ, φύγε, φύγε. Το χουρχούρι είναι όλα τα λεφτά. Τα λέμε, φύγε, φύγε. Στη Σουηδία αναφέρουν ότι ο Μπέρκ περιμένει κάτι καλύτερο, λέει, γι' αυτό δεν έχει κλείσει. Βγάλω αυτό το Γιουλέκα και σαν το Θάνο Λιβαδίτη με εκείνη την ελιά. Ποιος που είναι ο Γιουλέκα. Βγάλω τον εκεί πέρα και αυτόν εδώ τον άσπρο. Δεν σα αρέσει αυτό. Αυτό τη βρικόλα. Αλλάζει ο μάτι. Πάμε ρε παρακάτω. Καλημέρα. Τρομοκρατήθηκα να πω. Τρώμαξε, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Σηκώθηκε τρίχα κάγκελο. Έλα, φίλε. Με την ελιά ο Γιουλέκα σαν το Θάνο Λιβαδίτη. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, ρε φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσεί, ναι. Να γίνουμε λίγο πραγματιστέ. Βέβαια. Κάνει αγώνα ο Μαρινάκης για να πάρει τη Δημαρχία την προηγούμενη τετραετία με 60% αυτή να πήγε δεύτερη Κυριακή. Ναι. Βάζει, βάζει υποψήφια για να πάρει και το Υπουργείο Αθλητισμού την υπεύθυνη του ΑΣ, δεν εκλέγεται. Δεν εκλέχθηκε εγκόμενα, όχι. Δεν εκλέχθηκε. Προσέξτε, σε έστειλα μήνυμα και χτες. ΑΒ Πειραιά, ξέρετε τι βγήκε με μεγάλη διαφορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν εμπνέει τους Ολυμπιακούς. Α, μπράβο, μ' αρέσει. Ό,τι αγώνα έκανε, έκανε για τα προσωπικά του και για τα δικαστικά του. Συμφωνώ πολύ μαζί σου. Και όχι για τον Ολυμπιακό. Για τίποτα 100% συμφωνώ με τον φίλο. Ωραία, ωραίο. Όλη αυτή είναι αλήθεια. Όλη αυτή η τρεμούρα, πολιτής είμαι... Ναι, σε κατάλαβα, γόρι. Όλη αυτή η τρεμούρα που έχει πιάσει στα site και στα mic και τρώει ο κόσμος του ΠΑΟΚ τον παπά, είναι ένας μύθος. Α Πειραιά και Β Πειραιά με μεγάλη διαφορά βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα πρωτοσέλιδα το κλείφουνε γιατί παίρνουνε τάισμα από αυτόν, είναι δικές του εφημερίδες και είναι για προσωπική του χρήση ο αγώνας. Δεν το υιοθετούμε αυτό, ότι τα παίρνουν οι εφημερίδες, είναι χοντρό τα αυτό. Δεν το υιοθετούμε, είναι βαρύ αυτό που λέτε. Ναι. Τα no paper λέει, φίλος, ναι. Τα no paper. No paper. Ναι, ναι, ναι. Α, no paper θα το δεχτώ. Θα το δεχτώ. Ναι, ναι, ναι. Που είτε καλά το νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Γλυκό. Είναι γλυκό. Είναι γλυκό, ναι. Ναι. Γλυκό, γλυκό. Αλλά μην τρώτε τον παπά. Χαζός δεν είναι κανένας πολιτικός. Να τα βάλει με κανέναν. Ωραία. Να είσαι καλά, πολιτή μου. Να είσαι καλά. Νομίζω ότι τα είπε όλα. Έτσι, ναι. Κοιτάζει το κεφάλι του. Κοιτάζει το μάρι του. Το πισινό του. Αν κοιτάξει τον Ολυμπιακό, καλό θα είναι για τους Ολυμπιακούς. Αν το κοιτάξει όμως, θα πάει ο κόσμος ανάποδα να πούμε. Σωστά. Θα έχουμε μπούμεραγκ εκεί. Άμα πάρει πρωτάθλημα τώρα και θα πει κάτσε, ρε φίλε. Φρίζεται το ΣΥΡΙΖΑ. Να έχει Νέα Δημοκρατία. Τι έγινε. Γι' αυτό εγώ χάρηκα. Θέλω να φύγει αυτή η καραμέλα. Να λιώσει αυτή η καραμέλα. Είχαμε τα Τέμπη. Θυμάσαι μα έλεγα πέρα τα Τέμπη. Εσύ μη χαίρεσαι πολύ. Μην κλε με τον Μπούζα παρέα. Γιατί? Μη χαίρεσαι γιατί πολύ. Όμως πες κράτα μια πισίνη να πούμε. Για τον Πάο και για τον Πάο. Για τον Πάο. Λες να έχουμε κλάματα. Πάμε στον κόσμο. Ρίζος Γιάννης, 5 λεπτά ακόμα. Άντερε Γιάννη, άντερε αγόρι μου ξύπνα. Καλημέρα. Πού να ξυπνήσει. Στο πανόραμα αυτό. Στο πανόραμα πάνω. Και πώς σας πρέπει να το κατάλαβα. 51. Έλα φίλε. Ναι. Άντε γεια σου παιδιά. Η παραπληροφόρηση σου το μεγαλείο από τον προηγούμενο. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε στην Α Πειραιά και η Β Πειραιά χωρίστηκε στα τρία. Το 1 τρίτο πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα τα 2 τρίτα τα πήρε η Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε για να το επιβεβαιώσετε. Ναι, ναι. Λοιπόν, επίσης, Κωστή χθες έκανες κάτι δίδυμα center back, μιλούσε για κάτι δίδυμα center back το μεσημέρι. Ναι. Λοιπόν, και είπε στον Αβραάμ με τον Μέλμπερκ σωστά. Δεν μου λες... Αβραάμ, Μέλμπερκ και Βαρέλα και δεν μου λες, πατρίδα, ο Σάντος όταν πρωτοπήγε στην ΑΕΚ, ο Μέλμπερκ έπαιζε μαζί με ένα Σουηδό center back μαζί στην Εθνική Σουηδία και με ένα Πορτογάλο. Ακόμα νομίζω παίζει. Το θυμάσαι και το δίδυμο, επί Σάντος. Στην ΑΕΚ. Ναι, ναι. 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 Δεν ήταν από τα καλύτερα δίδυμα. Καλό δίδυμο είχε και η ΑΕΚ τότε. Ναι. Επίσης, Κωστή, με Τσιμπώνας Γαλίτσος δεν ήταν καλό δίδυμο. Καλό. Τον Γαλίτσος καλός ήτανε. Είχε μια χωριατήλα πάνω του να πούμε. Καλώς. Με Τσιμπώνας δεν ήτανε. Είδε. Ο Δέλλας με τον Καψί στο Γιούρο δεν ήταν καλή. Κορυφαίο. Ναι, κοίταξε. Κούμπωσαν τρομερά αυτοί οι δύο. Με τρεις παίζαμε τότε. Ναι. Κούμποσαν τρομερά και οι δύο. Ναι, απλά λοιπόν, είπαμε του στόπερ τώρα για την τελευταία δεκαετία, ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Για να μην σου πάω πιο πίσω σε Χαλιαμπάλια σε Τελίδη. Πού να το θυμάμαι το Χαλιαμπάλια. Ναι, δεν το θυμάμαι. Χαλιαμπάλια το θυμάμαι στην επανομή Β' Εθνική που έπαιζε. Γέρος. Εντάξει, αλλά. Ο Βαρέλα Κρέσπο ήταν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, γιατί στην Ευρώπη
στην Ευρώπη αποκλειστήκαν από βίντεο και μάτς δεν μπορούσαν. Ναι, αλλά δεν έπαιξαν μαζί αυτοί σχεδόν, όχι σχεδόν, σε κανένα μάτς δεν παίξανε μαζί. Πού? Βαρέλα Κρέσπο. Πού? Στην Ευρώπη. Αποκλειστήκαν και κάτι τελευταίο. Χατζερίδη έβαζα και από Χαμβοβολή. Ότι τον Αιγύπτιο... Ναι, τον Ουάρτα. Τον Αιγύπτιο, που για μένα είναι ο καλύτερος από όσους έχετε εκεί πέρα. Λοιπόν, γιατί βγήκε ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος πριν δύο χρόνια. Γιατί τον διαχειριζόταν καλά ο Κάναντι. Θέλω να πιστεύω ότι ο καινούργιος ο προπονητής που τον βλέπω τον είχε, θα τον εκτιμήσει διαφορετικά. Ναι, βλέπεις θα... τον ήχη. Είναι τον ήχη ο καινούριος. Όλα όσα πληροφορούμαστε από πάνω δείχνουν συνδυασμό πολύ καλό πραγμάτων. Αλλά θα δούμε αν θα πιάσει. Θα δούμε αν θα πιάσει, τον ένα άλλο θέμα. Να είσαι καλά, κύριε Κώστα. Εγώ για τον Ουάρτα τον θεωρώ τελειωμένο. Δεν έχει, πρέπει να αρθεί τεχνικός. Πρέπει να αρθεί τεχνικός τώρα. Εμείς τελειώσαμε. Η επόμενη θα φάνει. Είναι σαν το βρικόλακα ένας αδύνατος εδώ. Αυτό, να αρθεί να το δει. Καλημέρα. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, καλημέρα τα ομορφόπεδα. Έλα, ρε ψυχούλα, τι κάνεις εκεί στη Λαϊκή, για πες μας τι τώρα. Τι να κάνω, πολλά με καλαμποκάκια. Σε είδα, σε είδα. Τέτοια. Σε καμάρωσα, σε έφτισα, λέω φτού φτού τα αγόρι μου, ναι. Νίκο, ναι, αγόρι μου. Έχω κάνει καινούργιο πολέμιο, το Γαϊτανίδη. Κάτσε και τον παρακολούθησα. Κάτσε ακόμα, δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον βγάλαμε. Επιμελώς τον πες ότι το επιμελώς τώρα, εντάξει. Παρακολούθησα επιμελώς το παιχνίδι του. Ναι, ναι. Είναι φρασής παίκτης. Είναι διευθυντικός τρομερά, ναι. Έτσι λέω εγώ τώρα, έτσι τον είδα, με αυτό που έπαιξε ως τώρα. Άρα εγώ, επειδή τον είδες επιμελώς, ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει the best ever forward player, football player. Best player forwards. Μη. Στη Λαϊκή δεν σε καταλαβαίνω, δεν θα παίρνουν τα πράγματα. Α, μπράβο, τους μπερδεύεις τώρα. Εμπέλη έχω γορέω, όλοι έρχονται, το εξυπούλησες, λίγο ξεπουλάω. Φύγε φωτάρα, άντε κάνε δουλίτσα να πάρουμε κόσμο. Να σε καλά. Πες στον κύριο Κώστα ότι η διαχείριση του Άρντα στον Ατρόμητο ήταν να έρχεται δύο φορές την εβδομάδα στην προπόνηση. Αυτή ήταν η διαχείριση. Και τις άλλες μέρες να κάνει τσάρκες ο φίλος μας ο Άρντα. Αυτά δεν γίνονται σε σοβαρή επαγγελματική ομάδα. Καλημέρα. Έλα, κούλε, εγώ είμαι. Καλώς τον, εσύ, ναι. Κορδελιό. Εξωτικό Κορδελιό, δεν λες απλά Κορδελιό. Ναι, ναι. Ραπ. Μάλιστα. Εσύ τι νομίζεις, η Νέα Δημοκρατία ή η ΕΠΟ παίρνει το πρωτάθλημα? Όλοι μαζί. Κούνια μου σε κούνα ή 8. Δεν μου λες για να πάρει. Ένα λεπτό. Ωραία, έκανες την ερώτηση, απαντάω εγώ. Για να πάρει μια ομάδα το πρωτάθλημα πρέπει να είναι καλή. Πρέπει. Ναι. Να έχει καλό προπονητή. Να έχει καλό προπονητή. Γυμναστές βοηθή. Ναι. Όλα καλά. Διαιτητές να έχει καλούς. Διαιτητές, να μην την αφήσουν. Αστυνομία, δικαστές. Να έχει την ΕΠΟ. Εφέτες. Καληνύχτα, πάμε παρακάτω. Έλα, δεν είναι μόνο η διαιτησία. Θα πάρα κάνει μια μανούρα τώρα. Στην Τούμπα. Ναι. Σε πάω Κάρι. Ναι. Και ο αστυνομικός θα είναι τώρα με την. Γιατί να είναι. Με τη Νέα Δημοκρατία, άλλο θα έχει. Άλλαξαν τον κυβερνήτη. Τον ταξίαρχο, τον άλλαξαν. Ο ταξίαρχος ότι πήγε κάτω είναι. Α, να τα μας. Μπορεί να φας δηλαδή μια καμπάνα εξωγονιστική, λέει ο Κωνσταντίνος. Θα φας μείον τρεις. Ναι. Θα φας, ξέρω εγώ, τιμωρία. Θα φας. Αυτό, ναι, αλλά Ολυμπιακός κάτσε ρε φίλε, κάτσε. Δηλαδή ένα... με ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Γιατί δεν έτρωγε κι αυτό, πλάκα με κάνει τώρα. Και με του δικού μα δεν έτρωγε με τον. Το πρωτάθλημα είναι και αστυνομία, είναι και εφέτες, πολλό και πραγμάτο μαζί. Ωραία, και διαιτητές, ωραία, ωραία. Και ομάδα είναι όλα. Συμφωνούμε, τα 100%. Όλα. Πρόσεξε. Με το ΣΥΡΙΖΑ συμφωνώ 100%. Άντε, μπράβο. Όμως. 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 Ο Ολυμπιακός γιατί δεν έφαγε, έτρωγε καμπάνες όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ο ταξίαρχος. Θες να σου πω στην Παναχαϊκή, θες να σου πω για, για τις κάμερες κλειστές. Καλά, τι είναι ο Ολυμπιακός. Πανιώνιος είναι. Και ο Πάκ, τι νομίζω ότι είναι. Τι είναι ο Πάκ. Τι νομίζω ότι είναι. Μια ή άλλη είναι. Άρα δεν θα έχω κι εγώ πρόβλημα. Αυτό λέω, γι' αυτό σου λέω ότι δεν θα επηρεαστώ πολύ. Μια απόφαση η οποία να μην είναι με την κρίση του δικαστή, του αστυνόμου, του διαιτητή. Αλλά. Πάμε καλημέρα τώρα. Είναι Νέα Δημοκρατία, Πρε, θα τις έχω τις άκρες μου κι εγώ. Τι νομίζει. Νέα Δημοκρατία. Μπρίκε κολλάω, νομίζει. Φωνάζει από το γυάλεμα. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα. Εγώ ξέρω πάντως, φίλε με ΣΥΡΙΖΑ, έχω φάει καμιά μείον 8, μείον 10 αγωνιστικές. Τι έλαβε. Με μείον 3 πήρα το πρωτάθλημα. Με μείον 3 δεν το πήρα το πρωτάθλημα. Δεν έτρωγα καμπάνες. ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος σου, οι δουλειές του πηγαίνανε καλά με το ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Δημοκρατία πάντου χοντρού. Πλέον όμως. Οι ομάδες ακολουθούνται. Πρόσεξε όμως, πλέον έχει αλλάξει ο κανονισμός. Σε περίπτωση τιμωριών έχει πρόσημο και κλείσουμε έδρας. Οι αφαίρεσεις βαθμών τελείωσαν από το νέο πρωτάθλημα. Τα γκρεμίσετε. Βαρ έχουμε, ξένους διαιτητές έχουμε. Ας μπουν να το πάρουν το πρωτάθλημα, άμα είναι η πολιτική. Αυτό λέω. Πάμε μπάλα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον να. Τι κάνουμε. Ο Άλεξ ρε φίλε. Τι είναι ρε εξόριστο. Εξόριστο, 8ο ηλεοφόρο. Λοιπόν. Για πε.
το πρωτάθλημα το παίρνει ο Πάκος, ο Πάκος θα βγει από εδώ και πέρα, ο Πάκος παίρνει το πρωτάθλημα, όποια κυβέρνηση και να βγει. Αναγκιάς. Ισώστε τα στόματα. Αφού έχουμε Ιβάν από πίσω, ρε, έχουμε τη σιγουράντζα, γι' αυτό πουλάμε τρέλα. Ισώστε τα στόματα. Ναι. Καμιά εφημερίδα που εμείς Παοξίδες, Νταμπλούχος να λέει, τώρα που ποταθλητής που είναι Ολυμπιακός. Ισώστε τα στόματα. Ακούστε λέει, Νταμπλούχος να ονομάσουμε. Πάνε πάρε μπερ και δύο χαφ, ισώστε τα στόματα. Εδώ συμφωνούμε. Πάνε πάρε μπερ γιατί ο Άκου θα συμφωνούμε. Δεν το βλέπω. Ο Άκου είναι ο καλύτερος φορ. Αλλαγή θα είναι ο Μπερκ, να ξέρεις, άμα πάρουμε Μπερκ, ο Άκου θα ξεκινάει και θα έρχεται αλλαγή ο άλλος. Καλά, πάρει και εσύ ένα χαπάκι. Τι χαπάκι. Άντε, θα τα πούμε. Φιλιά, φιλιά, Άλεξ, φύγε. Καλημέρα, επόμενος. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον, καλώς τον. Μήπως είδατε χθες τον Ολυμπιακό τη φανέλα φορούσε. Την μπλε, την είδα, την καινούργια, ναι, την είδα. Νέα μπράβο. Δημοκρατία, ολέ. Αλλάξαμε λοιπόν και φανελάρα. Αλλά, μπλε ρε φίλε, μπλε εντελώς, γαλάζια. Μπλε, μπλε κοστί. Από Δευτέρα το πανηγυρίσαμε, μπλε φανέλες παίζουν πλέον. Ναι. Κανονικά και με τον νόμο, ναι. Για να βλέπουμε μερικά πράγματα. Καλώς ήταν πάντως, να είσαι καλά αδερφέ. Για χαρά. Καλώς ήταν ο Ολυμπιακός. Θα πάρουμε άλλο έναν. Θα πάρουμε έναν, δύο όσο προλάβουμε. Καλημέρα, ναι. Πάντως εδώ το έμφραγμα δεν το κάνει ο Κανελάκης. Άμα δεν το διορθώσουν. Θα το φτιάξουν, ναι. Το βλέπω να ξαπλώνεται ανάσκελα. Θα το φτιάξουν. Εδώ χωρίς ερκοντήσον τώρα σφίξαν οι επόμενοι. Έλα, φίλε. Έλα. Ναι, καλημέρα. Έλα. Μη άστα το χαλάσεις. Από Πειραιά περνώ. Καλώς τον, έλα ρε Πειραιά. Ολυμπιακός. Έλα ρε θρύλε. Παίρνει ο άλλος πριν 3-4 τηλεφωνήματα. Ναι, ναι. Λέει την παπάρα του και κάθεται και συμφωνείτε και δύο σαν τους χάνους. Ποιο άρα, ποια. Αυτό με τα κομματικά. Α, τα κομματικά, ναι. Λοιπόν, ξέρετε τι διαφορά έχει στη Β' Πειραιά τουλάχιστον που είναι. Τα είπαμε, εδώ. Χωρίς κανδιατρία τα είπε ο Κυρκώστας, εντάξει. Όχι, είναι περίπου στις 25 μονάδες. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 18 στις περασμένες, ναι, και τώρα πήρε 31 κοντά. Και πόσο πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το βλέπω μπροστά μου, αλλά πρέπει να είναι 7 με 8 μονάδες. Άρα πήρε αρκετά. 25 μονάδες. Πήρε αρκετά και ο ΣΥΡΙΖΑ επομένως. Άρα εντάξει. Okay. Μιλάμε, η Β' Πειραιά είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Είναι μια ιδιαίτερη περιοχή, η οποία θυμίζει τις περιοχές της Κρήτης. Πάντα είχε. Πολύ πράγμα από ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα είχε και το αριθμό του Πασόκατζη, τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Τώρα, εγώ να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Όχι, αυτά τα βρήκαμε. Άκουσε με λίγο τώρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη, ρε παιδί μου, χαρά, χαμόγελο, ευτυχία που βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, πιστεύετε ότι θα σας δώσει το πρωτάθλημα, ας πούμε τώρα έτσι. Πώς τη βλέπετε. Εμείς δεν τα έχουμε βάλει και με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι, αλλά δεν είδα πρωτοσέλιδες ομάδας. Γλίτωσε ο χοντρός. Α, αυτό είναι άλλο. Ναι, άσε τη βρίζατε, τώρα γιατί πανηγυρίζετε. Εγώ είδα πρωτοσέλιδα πορταλίδι. Γλίτωσε ο χοντρός και μπορεί να επενδύσει τώρα. Α, αυτό είναι άλλο. Κωστάκι, αυτά το γλίτωσε ο χοντρός, θα τα δούμε ποιος έχει γλίτωσει και τι έχει. Άλλοι μην βρεθούν με τα βραχιολάκια. Αλλά. Λοιπόν, άντε, την καλημέρα. Καλημέρα, Πειραιά. Καλημέρα, βραχιολάκια. Αυτό ήταν μαγκιόρο. Τώρα το έφτιαξε τελευταίο λεπτό. Τελευταίο λεπτό, Καϊστερή το έφτιαξα. Ήθελε restart, ξανά μανά και τέτοια κόλπα. Το φτιάξαμε, εντάξει, 100. Κλείνουμε Καζαμπάκα, κλείνουμε έτσι. Είναι... Το φτιάξαμε. Εσύ το έφτιαξε. Ναι. Όχι, δεν στον άλλο το ξυρισμένο. Με έκανε, με σήκω στο δάχτυλο και δεν βγήκε ο ρίζο. Πού να βγει ο ρίζο. Δεν θα βγει ούτε και για αυτού. Πού να βγει ο φλόρο. Και θα βγω εγώ 12 παραπέδια και θα του κάνω φάρσα τώρα πάλι. Πού να βγει ο φλόρο. Θα βγω και θα σου πω, έλα, είμαι ο νικητή. Ακούσα ήρη που με υψώνει σε μένα το δάχτυλο. Μήκε χαμό τώρα. Λοιπόν, κλείνουμε. Αμέσω τώρα έρχεται η ρωσική αρκούδα. Τον ακούσατε, τον προλογίσαμε. Από το μακρινό Σότσι μαζί με το Πούμα Αμαζονίου Γιάννη Πάγκο. Έτσι, φοβερό ντουέτο. Νωρίτερα Κωνσταντίνο Βαραγιάννη. Με την πίπα Τσιρίνης, έτοιμος για πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Κωνσταντίνο το μεσημέρι. Μαζί το απόγευμα, λίγο μετά τις 6, μετά το πλάκα τέλος, ακολουθεί ο Γιώργος Μπούζος με τα Ραφάλ και τα Φάντομ του. Κύριε Κατζαμπάκα, τα σέβη μας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο.